Καλησπέρα σα και καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Ένα και ένα ανοίγει παρένθεση και άλλο ένα κλείνει παρένθεση. Είμαι ο παρουσιαστή σα ο Jack Lowe και οι συμπαρουσιαστέ μου, ο Scumbag. Καλώ ήρθατε, παιδιά, σε δεύτερη σου του ο 2.0. Α, σωστά. Επειδή ο συμπαρουσιαστή μα είναι ο πατρινό από του GR Minecraft cousins. Oh, the, the cousins! <laughs> 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 <σοστός>, όμως, <δάξει. laughs> το έπεισε στην παγίδα. Σωστό όμω, εντάξει. Το πρόλαβε. <laughs> Δέχομαι το πρόλαβε. Σωστά, έχω ξεχάσει Έτσι. ότι το έχουν αλλάξει πλέον. Επίση, πριν ξεκινήσει το podcast, έχω mm -hmm. να δηλώσω πληγωμένο ω προ τον Τζακ. Διότι. Τι το έκανα. ένας Ο ένα και ένα πόσα χρόνια είναι τώρα. Είναι κάποια όσα είναι. Βέω, Γιατί όχι. δεν έχει γίνει δικό του branding όπω η μία και άλλη μία. Βλέπω συνεντεύξει προ τρίτου μία και άλλου μία και εμεί, σαν ένα και άλλο ένα. Έχουμε μείνει μόνο εδώ πέρα. Το δηλώνω δημόσια. Δηλώνω Καταρχάς... συναχωρημένο. Μα έχουν καλέσει. Μα έχουν καλέσει για cross podcast. Καταρχά. Να κάτι πρώτη φορά. Ναι, σκάμ. Ναι. σταματάμε Σταμάτα να πετά πράγματα. Πε μα. <laughs> ε, σαν παραγωγό του ένα και ένας, σαν κοουό co, coo παραγωγό του ένα και ένας, ναι. θέλω να κάνω copyright στο μία, μία και μία. Copyright <laughs> <laughs> στο μία και μία. Ναι. Με, με βάση τι, το γεγονό ότι. Είναι, κι αυτές είναι ε, το 1 και αυτές χρησιμοποιούν το. Ένα και ένα, δηλαδή τι. <laughs> Μάλλον και είναι ίδιο τίτλο, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εντάξει, εμεί είμαστε άντρε, οπότε. Α, ένα και ένα. Και το μία και μία είναι γυναίκε. Οπότε, παιδιά, και υπάρχουν δύο μόνο. Τίπονο... Να σου πω και, και κάτι. Έχουν ναι. και donations οι κυρίε αντίθετα με εμά. Α, ah, ίσω θα πρέπει να κάνουμε αυτό το show live, υποθέτω. <laughs> mm. <laughs> <laughs> uh, έτσι, λοιπόν, okay. προφανώ αστευόμαστε. Σωστά, αν και ε, ο Στέλιος Ανατολίτης είχε πει για να εμφανιστούμε στο δικό του podcast Αν σα σας ενδιαφέρει fact, αύριο, όχι από τη στιγμή που το βλέπετε εσείς, από τη στιγμή που το γράφουμε Θα πάω να δω Στέλιο Ανατολίτη Ω, oh, εξαιρετικά, οπότε ξέρεις, πες το πατρινέ ότι εμείς ψινόμαστε ah, οπότε κάτι... θέλει... Ξέρει το όνομα όντω, Ενώ ξέρει το concept ένα και ένα και όνομα και αυτά Ω, oh, ναι, μα έχει αφήσει comment σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια Ό, oh, Τέλεια, θα πάω να το πιάσω αύριο να το πω. Ο Άσχετο είδες. με το κοινό βέβαια, αλλά εντάξει. Εκείνη Τελειώνω. τη στιγμή. Βλέπεις αυτό το, το podcast, <laughs> εγώ είμαι περίεργο εκεί πέρα στο κοινό. Θα πρέπει να κάνεις κάτι πραγματικά περίεργο, ρε παιδί μου. Να σηκωθεί εκείνη τη στιγμή που κάνει το beat του και να <laughs> την αγκαλιάσει. <laughs> και να πω, δεχόμαστε. <laughs> <laughs> Κοίταξε, σίγουρα θα είναι αξιομνημόνευτο. <laughs> λοιπόν, guess... μετά από αρκετό καιρό που έχουμε να κάνουμε το ένα και ένα. Έχουμε κάποια θεματάκια τα οποία συνέβησαν τώρα τελευταία στο community που θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτά. Και πολλοί μα έχουν ζητήσει να μιλήσουμε για την φάση μεταξύ Πουρνάρα και Τζίμκο. Εγώ πέταξα μια ωραία πάσα, αλλά με τα αρχίδια σα. Ποια ήταν η πάσα, Σκάμ. Ότι στο, στο μία και μία είναι γυναίκε και στο ένα και ένα είναι άντρε. Άρα υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Αυτό yeah. είναι για την Έλληνα live. Γιατί τα, γιατί τα, γιατί τα μπουρδεύει με στο μυαλό σου, Πώ το λέω Θα μιλήσουμε και για την Έλληνα live, ε, ίσω λίγο πιο μετά. Α, αλλά όσον αφορά το Τζίμκο και Πουρνάρα, ε, σα έχω δείξει τα βίντεο τα οποία είχαν να κάνουν σχέση με αυτό το απίστευτο Έπο ανάμεσα σε δύο Έτσι. μικρά παιδιά. Τι, τι πιστεύετε εσεί. Τζακ, καταχά να πούμε λίγο τι έγινε για αυτού που δεν το έχουν δει πρώτα απ' όλα. Ε, Ναι, ναι. Πατρινέω, να πει εσύ. Ωραία, λοιπόν. Ε, αν κάνω κάπου λάθο, ζερθώστε με. Λοιπόν, παιδιά, mm -hmm. ο Τζίμκο είχε stage στο τελευταίο Gameathlon και την ώρα την οποία έκανε το κομμάτι του ρε παιδί μου ανεβαίνει ο Πρνάρα, σωστά. Ναι. Και για κάποιο λόγο, τον οποίο θα αναλύσουμε, υποθέτω έπειτα, ε, άρχισε να προσπαθεί μάλλον να κάνει triggered τον Τζίμκο. Ε, στην αρχή, ρίχνοντάς του κατά κάποιον τρόπο ένα μικρό χαστούκι. Όχι, ε, okay, ε, okay, okay, ο... όχι, ε, okay, ένα, ένα μικρό ναι. σκαμπιλάκι. Πιστεύω okay, είναι ο τεχνικό okay, όρο. Πολύ σεξουαλικό αυτό, αλλά υποθέτω ότι ο γκέι έγκαι. Don't that. Ε, αλλά ο Τζίμκο προφανώ, παιδί μου, ξέρω, δεν ήθελε να αντιδράσει σε αυτό. Ήταν λίγο πιο έξυπνο, οπότε φάση δεν θα αντιδράσει δημόσια δημόσιο αυτό. Και δεν του έδωσε σημασία με αποτέλεσμα που μετά να τον σπρώξει κάπω, α ας πούμε, ας πούμε, απειλητικά, ξέρω εγώ, έτσι ώστε να τον κάνει triggered. Ε, σχετικά βία. Υποθέτω το ταρακούνιζε λιγάκι το παλικάρι. Ε, και η δικιά μου άποψη πάνω σε αυτό είναι η εξή. Δεν πιστεύω ότι. Γιατί κάποιοι ήταν, είπαν ότι αυτό μπορεί να είναι στημένο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ήταν στημένο ανάμεσα στον Πουρνάρα και τον Τζίμκο. Αν και, άμα κάποιο κοιτάξει τα Instagram stories τα οποία οδήγησαν σε εκείνο το περιστατικό, Πιστεύω ότι ο Τζίμκο ήξερε ότι, αντι... ότι ο Προυνάρα θα αντιδράσει, ότι θα δημιουργηθεί μια ιστορία ανάμεσά του και σου λέει: Θα υποφεληθώ από αυτό, θα με κοιτάξουν διάφορα μάτια, είναι σαν να βλέπουν μαϊμούδε στον ζωολογικό κήπο. Όλοι το βρίσκουν ενδιαφέρον, οπότε α προκαλέσω λιγάκι το Πουρνάρα. Εσεί ναι. πιστεύετε οπότε. ότι ήταν στημένο ή όχι. Αρχικά δεν παρακολούθησα τη, τη φάση ζωντανό ούτε, σε... ούτε στο Instagram ούτε σε. Μιλάμε τώρα για δύο μήνε πριν, έτσι. Ναι, για δύο μήνε πριν. Ωραία, μιλάμε για δύο. Όχι, ένα μήνα. Ένα μήνα ήταν. Ήταν αρχέ Γενάρη. Ναι, αρχέ τέλο ήταν, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, ένα μήνα, α πούμε. Δεν παρακολούθησα καν τι συνέβη μεταξύ του. Γιατί πολλοί με του τσάουψε ότι τέτοια άτομα καλό θα είναι να μην του πετάμε τροφή. Η άποψή μου έτσι. Καταλαβαίνω τι Ναι, yeah. ναι τότε, Κοίταξε, έτσι κι αλλιώ το ίδιο πράγμα είχε συμβεί και τότε όταν είχε βγάλει ο Πουρνάρα στο νέο του κομμάτι. Ότι δεν ήθελα να το σχολιάσω. Γιατί μόνο και μόνο να το κάνει. Μόνο και μόνο να σχολιάσει τα κομμάτια του. Α, από ένα σημείο και μετά γι' αυτό τα βγάζει. Σωστά. Σου λέει θα τα κάνουν React κάποιοι YouTubers. ίσως θα κάνουν και Claim για παραπάνω revenue. Γιατί όχι. Και έτσι θα ανεβούμε λιγάκι και θα γίνουμε πιο γνωστοί. Mm. Αυτό είναι το οποίο θέλει να κάνει. Και αν μη τι άλλο, μπορεί να έχετε προσέξει, έχει κρύψει τα προηγουμένα του βίντεο. Είναι όλα private. Πάνω σε αυτό, πάνω σ' αυτό, ναι. ε, τότε που είχε βγει τα, τα τραγούδια και όλα αυτά, είναι κάποια πράγματα κάτ, κάτω από το τραπέζι, αλλά ε, ναι. υπάρχουν Δεν θα κάπου... μιλήσουμε για τα πράγματα κάτω από το Όχι. τραπέζι, μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια λίγο δημόσια πράγματα προελευθέρωτα. Ονόματα, ονόματα δεν θα δώσω, καθώς ε, κάποια comments ήταν ε, δημόσια τότε. Να, ναι. ε, ο ίδιο ο Πουρνάρα ε, ήταν σε φάση στου YouTubers, ε, μην με σχολιάσει, αλλά τα παράλληλα ξέρω κατά αυτόν τον τρόπο του τσιγκλώσε για να το σχολιάσουν. Ε. Κάτι το oh, οποίο ναι. που οι YouTubers αυτοί δεν έκαναν. Δηλαδή, απλά πέταξαν το όνομά του μέσα σε ένα βίντεο και τα εκεί πέρα. Ουσιαστικά Μα, αυτό, δε... αυτό, που καταλαβαίνω, αυτό που καταλαβαίνω από αυτήν την κίνηση και μετά έπειτα το τι έγινε με, τη, με, το event αυτό το ναι. Gameathlon, ναι ναι. Ναι, ναι. ναι. ναι, Winter Gameathlon. Ναι ουσιαστικά έχει πρέπει να έχει καταλάβει ο Πουρνάρα ότι, το να τον... ότι η, καλύτερη διαφή... διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Τι, τι είναι αυτέ οι καμπάνε που ακούγονται από πίσω, σκάμ. Ε, μένω δίπλα σε κισάκι κάθε, κάθε, μέρα 7 η ώρα. 7 η ώρα, 8 η ώρα στην Ελλάδα. Χτυπάνε καμπάνε. Ε, υπάρχει κάποιο Άγιο εκεί συγκεκριμένο. Ή... Ο, ο Άγιο Σκάμ. <laughs> Όχι, ο, ο, ο Άγιο Πασαρχίδια. Α, καταλαβαίνω. Λοιπόν, yeah. για συνέχεια. Ε, τι έλεγα. <clears throat> Όσον αφορά αυτό, ότι κοιτάει κατά κάποιο τρόπο έμεσα ή άμεσα να στρέψει τα βλέμματα πάνω του. Είτε είναι μαγνητικά σχόλια, είτε είναι με θε, με θετικά. Που θετικά δεν νομίζω, η πλειοψηφία τουλάχιστον. Mm -hmm. ε, κοιτάει κατά αυτόν τον τρόπο να στρέψει τα βλέμματα, τα βλέμματα πάνω του. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα μήνα πριν. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνουν να είναι stable. Πάνω ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι. Αν και θα υπάρχει μια πολύ μικρή εξέλιξη και θα αναφερθούμε σε αυτή σε λιγάκι. Εγώ, εδώ πέρα, να πω το εξή: Ούτε εγώ ήμουν παρόν όταν έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό πάνω στο stage, διότι είχα ήδη φύγει από το event. Ήμουν σχετικά κουρασμένο. Αλλά πριν το event, είχε τύχει να βγω έξω για ένα τσιγάρο και είχα μιλήσει με τον Πουρνάρα. Όχι, πιστευτικά, ήταν μια παρέα από. ήμασταν 7 με 8 άτομα, νομίζω. Ε, ανάμεσα σε αυτού ήταν και ένα συνεργάτη του Πουρνάρα. Και ένα άτομο το οποίο εκτιμώ αρκετά για να είμαι ειλικρινή, είναι ο Μπάφμαν, ο οποίο ήταν μαζί του. Έχουν κάνει βίντεο στο παρελθόν. Ηταν εκεί. Είδους, τι είδου συνεργάτη είναι ο Μπάφμαν, τι είδου σχέση δηλαδή έχει με τον Πουρνάρα. Α, αυτό δεν το γνωρίζω. Εσύ τι είδου σχέση πιστεύει ότι μπορεί να έχει. Διότι δηλαδή θα σου πω κάτι. Ε, μπορεί να πει εσύ, α πούμε, ότι α, ο Σκάμπαγγ είναι συνεργάτη μου. Δεν ναι. είμαι συνεργάτη σου στο κανάλι σου. Είμαι συνεργάτη σε μια συγκεκριμένη κουμπί που, που κάνουμε μαζί. Δεν ναι. είμαι συνεργάτη σε κάτι άλλο πέρα από αυτό. Α, αυτό που λες τώρα εσύ συνεργάτη, τι εννοεί, Ότι έχουν συνεργαστεί και έχουν κάνει βίντεο στο παρελθόν. Άρα collaboration. Collaboration, ναι. Α, δεν manager, α πούμε ή τίποτα. Κοίταξε, στο Instagram, ω manager, είναι γραμμένο ε, ένα παιδί, ο οποίο λέγεται Nakis. Τώρα. Fun fact, δεν ξέρω ποια από εσά τους δύο έχετε δει και, και το κοινό κατά επέκταση Το βίντεο που είχα κάνει το, το παίζει η ιστορία για την Νατάσα Κέι Είναι το ναι. ίδιο παιδί το οποίο Νατάσα είχε βάλει να πει το story time του Αντί για εκείνη, στο βίντεο το οποίο ήταν η διαφήμιση για τον Μπαντού Ναι, ναι Κοίτα να Το οποίο δεν το ήξερα Μ Μου το είπε φαν, μου το είπε φαν Μου λέει, ξέρεις αυτός είναι ο τύπος ο οποίος μανατζάρει τον uh, Πουρνάρα και σε αυτό το σημείο θα έχω βάλει κάποια screenshots από το προφίλ ε, όπου φαίνεται ότι αυτός είναι manager. Οπότε θα έλεγα ότι manager σίγουρα υπάρχει, τουλάχιστον φαίνεται πως υπάρχει κάποιος άλλος, ο οποίος του κάνει το booking. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι ίσως ε, αυτή είναι μια ερώτηση και για τους δυο σας, καθώς ο Μπαφμαν ήταν εκεί, Κατά τη διάρκεια του event, παρόλα αυτά δεν πήρε κάποιο μέρο στο event και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι εμπιστευτικό. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο, φαίνεται ότι ήταν εκεί και ο Μπάφμαν. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ήταν ιδέα α, όχι απαραίτητα του Πουρνάρα, αλλά του Μπάφμαν ή να τον καθοδήγησε προς αυτόν τον διαπληκτισμό με τον Τζιμκο. Mm. Ε, κοίτα, <coughs> μεγάλη κουβέντα γιατί <sighs> πρέπει να κάτσει να αναλύσει ρε παιδί μου ποιο είναι το κέρδος υποθέτω να γίνει όλο αυτό και ε γιατί στιγμή? να πρέπει ναι, αλλά φήμη προ του δύο, αλλά να το διακινεί ο Μπάφμαν όλα αυτά από πίσω. Με ποιο κέρδο αυτό του Και επίση δεν υπάρχει <συσχε> πάτημα για να καταλήξουν στο όνομα του. Το ότι απλά βγήκε με έξω ένα, με ένα, για, ένα, για ένα τσιγάρο <συσχελίδη> και απλά κατέγγειλε να μιλά με τον Μπάφμαν. Δεν, δεν βρίσκω κάπου πάτημα για να το οργανώσει αυτό το πράγμα. Δε, δε, δεν βρίσκω πάτημα για για κάτι τέτοιο. <συσχελίδη> ναι, και εγώ θεωρώ ρε παιδί μου ότι. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω αρκετά επιχειρήματα για να σου πω ότι μπορεί αυτό να έβαλε λόγια ή οτιδήποτε άλλο. Εκτό εσύ, αν εσύ κάτι το οποίο δεν μα το έχεις πει. Δεν το λε, πούμε, δεν το έχει πει ακόμα. Μισό λεπτάκι. Υπήρχαν προσωπικέ συζητήσει οι οποίε έγιναν και δεν πρόκειται να αναφερθώ σε καμία από αυτέ η οποία θα μου βοηθούσε να οδηγηθώ σε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή λέμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα προ όλου. Διότι μέχρι και το γεγονό ότι βγήκα, ρε παιδί μου, ε, ήταν ο Μπάφμαν μαζί με τον Πουρνάρα, ε, είχα βγει για ένα τσιγάρο. Είναι κάτι το οποίο με είδαν και άλλα άτομα. Ξέρω εγώ, με είδαν και τα άτομα από το Comedy Lab. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν προσωπικό ή ε, ε, κάποιο είδου συζήτηση Ω, ε, κλειστή. Ωρα. Δεν πρέπει να αφαιρθώ σε κλειστέ συζητήσει. Απλά εγώ, αν έβλεπα τον Πουρνάρα, τον Μπάφμαν. Και του δύο μαζί, πριν από εκείνο το περιστατικό, και βλέπω ότι δεν ανέβηκε ο Μπάφμαν στη σκηνή, δεν συμμετείχε με κάποιο τρόπο, θα σκεφτόμουν, ο Μπάφμαν είναι ένα άτομο μεγαλύτερη ηλικία κοντά στη δικιά μου, εκτό κι αν κάνω λάθο, ο Πουρνάρα είναι ένα άτομο μικρότερη ηλικία, είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί εύκολα κάποιο να επηρεάσει, οπότε θα το λάμβανα υπόψη μου ω κάτι πιθανόν. Ε, πέρα, για να κινηθούμε safe, μισό, μισό, μισό που πάτε, ναι. Ναι, primera, ας κινηθούμε τελείω τελείως safe. Για να κινηθούμε safe, επειδή δεν θέλω να βγαίνουν έξω προσωπικέ συζητήσεις και όλα αυτά. Ε, πάνω, πάνω, σε αυτά που είπατε με τον, με τον Buffman, χωρίς να πριστεί τι ακριβώς, τι, όλα αυτά με λεπτομέρειες για τα σχετικά. Ε, υπήρχε, πιστεύεις, πάτημα. Αυτό, αυτό, το πράγμα είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί μπορείς να το κρίνει, και γι' αυτό δεν, είμαστε... δεν, μπορώ να... δεν μπορώ, να, απαντήσω πάνω σε αυτή την ερώτηση χωρί είχε... χωρίς είχε... να δώσω κάτι. Θα μπορούσε, ότι... να... Περιμένα... Ε... θα, μπορούσε να... υπάρχει μέσα από τις προσωπικές. Θα μπορούσα να μου πει, εγώ, άνθρωπος, ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτο είχε... Το ότι απλά έρθε και το χαβάλε, ρε παιδί. Με έχω ακούσει ότι θα πάει ο Πουρνάρας, να... ο οποίο δεν με αναγνώρισε κιόλας στην αρχή. Ε, και... <laughs> <laughs> είχε πάρα πολύ φάση, γιατί δεν καταλαβαίνω καν ποιος είμαι. Και μετά κατάλαβα, ήταν λίγα και περίεργη φάση, μάλλον είχε πιο πολλά Red Bull το παιδί. Αλλά πρόσεξε. Ε, πάτημα θα μπορούσε να έχει κάποιο βλέποντα αυτό το περιστατικό να πει ότι ίσω και να υπάρχει κάτι εκεί, ίσω και να μην υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Γι' αυτό και θέλω να ακούσω τη δικιά σα προσωπική άποψη. Αν εσεί πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάποιο πάτημα και ότι ε, για ποιο λόγο να είναι υποκινούμενο όλο αυτό, τότε. Μάλλον δεν είναι. Αλλά το να απαντήσω εγώ με τον οποιονδήποτε τρόπο και να πάνε υπάρχει ή αν υπήρχε πάτημα πάνω στη δικιά μα προσωπική συζήτηση, θα έδινε τα περιεχόμενα τη συζήτηση έτσι κι αλλιώ. Το να το αφήσω Σαν μια μικρή σκέψη, δηλαδή και εγώ α πούμε ότι εγώ δεν είχα βγει έξω, δεν είχα κάνει κανένα τσιγάρο. Και απλά έβλεπα τα βίντεο. Σωστά, διότι και άλλε φορέ έχει συμβεί αυτό να έχω inside knowledge για κάτι, mm -hmm. αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα ήταν ενάντια και στι αρχέ τη εκπομπή και θα πρόδω κάποια προσωπικά στοιχεία το να μιλήσω με βάση το inside knowledge. Εγώ απλά λέω ότι εγώ προσωπικά, αν έβλεπα α, ότι ήταν ένας YouTuber ο οποίος έχει στο παρελθόν συνεργαστεί μαζί του και ήταν εκεί επίσης και δεν πήρε κάποιο μέρος ότι θα το έκανα λογικά γιατί μπορεί να ήταν υπέρ αυτής της πράξης ή να ήταν καθοδηγούμενη αυτή η πράξη, σωστά, γιατί μπορεί απλά να ήταν σε φάση ναι, αλλά... που θα είχε πλάκα, ας πάμε. Να σε διακόψω λίγο εδώ, κοίτα. Παρακαλώ. Επειδή εντάξει με τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον εμεί, εγώ και ω κάμερα, γιατί δηλαδή, και εγώ η αλήθεια είναι να πω ότι δεν το έχω παρακολουθήσει ούτε live, ό,τι έχω δει από βίντεο εκεί. Ούτε είχα παρακολουθήσει ποτέ όλη την ιστορία μέσω Insta κούλουπου. Το ναι. θέμα είναι ότι ε, θεωρώ ότι είναι επειδή, αβάσιμη η θεωρία αυτή, διότι θα μπορούσε αυτό να συμβεί σε οποιοδήποτε. Δηλαδή, α πάμε σε ένα ε, υποθετικό σενάριο, είμαστε εμεί οι δύο, ε, που έχουμε κάνει και αρκετέ συνεργασίε, είτε το ένα και ένα είτε και άλλα βιντεάκια, και βγαίνουμε έξω. <coughs> α υποθέσουμε ότι είναι ένα ακόμα γνωστό μα φίλο YouTuber. Οκ, okay. βάλτε τον οποιοδήποτε θέλετε που ξέρει να εργόμαστε και οι δύο με αυτόν. Ναι, Πάρε μέσα. παράδειγμα, τον πάρει παράδειγμα, χωρί να αναφερθούμε σε συγκεκριμένο όνομα. Ωραία. Αν εγώ α πούμε τον πάρει για κάποιο λόγο τσακωθώ on stage ή και εκτό stage και την προηγούμενη ώρα έχει βγει κάποιο και μα έχει δει εμά του δύο, α πούμε, ρε παιδί μου, ή εσένα και τον πάρει, θεωρώ ότι εντάξει δεν μπορεί να βγάλει ένα safe συμπέρασμα ότι α, ήταν ο Τζακ εκεί πέρα. Ο Τζακ είναι συνεργάτη και με του δύο. Και εφού ο Τζακ δεν είναι ρε παιδί μου μετά μέσα και αυτοί τσακωθήκανε, φταίει ο Τζακ. όχι φταίει ο Τζακ, κατάλαβε. Είπε πράγματα. Ότι το υποκίνησε. Ναι. Τώρα ναι, κοίτα, αλλά... εάν α πούμε μπορούμε να δημόσια... Πατρινέ, υπάρχει μια μικρή διαφορά όμω αυτό. Εσύ λε τώρα ανάμεσα σε τρία άτομα τα οποία έχουν φιλικέ σχέσει μεταξύ του. Αν εμεί ήμασταν δύο άτομα που έχουμε μεταξύ μα φιλικέ σχέσει και ένα άτομο με το οποίο έχουμε. Ε, α, ε, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, ε, μια εχθρική προδιάθεση, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο extreme κάποιο να υποθέσει ότι Μπορεί να έχει γίνει. Κάλεστα κάποιο μπορεί να πει ότι ήταν ε, αν εσύ τσακώθηκε με το πάρι, δική σου ε, προσωπική θέληση να τσακωθεί. Ναι, αλλά αυτό ε, δεν το θεωρώ υπερβολικό προσωπικά. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να βγάλω λογικό συμπέρασμα γιατί οποιοδήποτε τρίτο θα είχε κέρδο από αυτό το πράγμα. Αν μου πει ότι ένα από του δύο το αίσθησε για να γίνει και κάτσουμε και εξετάσουμε τα στήσια, ρε παιδί μου, μπορεί και να βγαίνει ένα λογικό συμπέρασμα. Ή και οι δύο το στήσανε γιατί, α πούμε, τα κανάλια τους και εγώ δεν πήγαν καλά. Ξέρω λέει πώ ακουστούμε. Ωραία. Θα κάνουμε το κλασικό YouTube drama, απλά θα το κάνουμε live αντί για βίντεο. Το οποίο έχουμε δει ότι έχει πετύχει πολλέ φορέ. Τόσο στο ξένο, τόσο στο ελληνικό YouTube, οκ. Okay. Έχω φανταστικό, έχω φανταστικό επιχείρημα το οποίο βάζει και τον Σκάμ μέσα στη συζήτηση. Όταν ο Σκάμ είχε βγει στο live του Χαγιάτε για να του μιλήσει, υπόψη. Εγώ δεν είχα μιλήσει καθόλου στον Σκάμ, νομίζω. Τη είχα αποθαρρύνει κιόλα Σκάμ, αν θυμάμαι καλά. Mm. Από να βγει, είχα ότι μη, μη βγει, ε, δεν υπάρχει λόγο. Είναι το δικό του σοου, δεν πρέπει να καταφέρει κάτι. Θα το γυρίσει όπω θέλει, κάνει show εκείνη τη στιγμή. Ε, κάποιο θα μπορούσε να πει, κάλλιστα, δηλαδή θα το θεωρούσα απόλυτα φυσιολογικό κάποιο να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Ότι τον έστειλε ο Τζακ. Επειδή ο Σκάμ είναι μέρο του ένα και, και επειδή είχαν μιλήσει αρνητικά για τον Χαγιάτε. Δεν είναι παράλογο αυτό, σωστά. Ναι, απλά έχει υποτιμάς λίγο τον σκάμ. Εννοώντα ότι ρε παιδί μου. Αμα υποτιμάω το ε... πουρνάρε αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Όχι, θέλω Ζα, να σου πω... θέμα. Ζα, α, δε, αυτό που ξεκίνησε δεν είναι καταρχά relevant. Θα σου πω γιατί. Διότι το ένα, ε, ότι ο Χαγιάτε βγαίνει και κάνει κάποια πράγματα είναι δεδομένο. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση η, η πράξη κάποιου δεν είναι δεδομένη. Κατάλαβε. Και δηλαδή, μην ξεχνά ε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, π.χ. στο ένα και ένας, στο πρώτο, πρώτο και δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Είχαμε συζητήσει, ρε παιδί μου, και είχαμε αναφέρει ο καθένα ξεχωριστά την άποψή του πάνω, πάνω, στο χαγιάτε. Ωραία. Αυτό ήταν δεδομένο. Ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε. Ποια, ποια είναι η άποψή μου απέναντι στο χαγιάτε. Ε, τώρα, το τι άποψη έχει ο Πουρνάρα απέναντι στον, στον Τζίμκο. Και, και, να πω και κάτι σε αυτό, να σου πει λοιπόν, ότι πρόταση. Ναι, ναι. Sorry. Σκέψου και τη λέξη προδιάθεση. Δηλαδή, αντικειμενικά ξέρουμε ότι ο Χαγιάτη στο stream του, το show του είναι να βγάζει ναι. ανθρώπου, να φωνάζει ναι. μαζί του και γενικότερα μια πιο επιθετική στάση προ τα πάντα. Αυτό είναι το χει... Ωραία. Θεωρώ ότι δεν έχουμε δεδομένα όμω επειδή ότι ο Πουρνάρα ή ο Τζιμ μου έχουν την προδιάθεση να βγαίνουν και να τσακώνονται με κόσμο. Αυτό ακριβώ. Άρα η σύγκριση που έκανε ο Τζάκ ήταν irrelevant. Νομίζω ναι. πως, πω. Okay, Οκ, okay, μέσα δεν ήταν, καλό παράδε, δεν ήταν το καλύτερο παράδειγμα, αλλά νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση έχετε βάλει λάθο του ρόλου. Δεν έχουμε, έχουμε, την προδιάθεση ότι ο Τζίμκο και η Πουρνάρα στα τσακωνόντουσαν, διότι είδαμε τα Instagram stories. Δεν έχουμε την προδιάθεση όσον αφορά τη θέληση του Μπάφμαν σε αυτό. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιο. Α, θα ήθελε. Ε, είναι επιχείρημα για το ανάποδο. Δηλαδή εφόσον ο Τζίμκο Κοκυ... και ο και πουρνάρα, θεωρητικά έστω ρε, παιδί μου στα social media και οι, οι, οι κοινωνικέ του σχέσει δεν ήταν τόσο καλέ, mm -hmm. ε, είναι πιο λογικό συμπέρασμα θεωρώ ότι okay, από μόνοι του έγινε το σκηνικό. Παρά ότι κάποιο έβαλε λόγια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάλει λόγια. Και σου ξαναλέω, χάνουμε το όλο point. Δεν μπορώ να καταλάβω. έξω να μπορεί να το επιχειρηματολογήσει κάπω εσύ ή όποιο το έχει παρακολουθήσει. Γιατί μπορεί κάποιο να έχει παρακολουθήσει όλα τα Instagram stories και να μα δώσει το συμπέρασμα από κάτω στα comments. Γιατί τι κέρδο έχει ο Buffman. Γιατί πάντα μιλάμε ότι όλοι είμαστε ορθολογιστέ και ότι δεν ξύπνησαμε απλά μια μέρα λέγοντα ωραία σε καταστρέψω δύο άτομα, έτσι. Ναι, μέσα. Ε, ε, εξαιρετικά. Θα σου, πω, θα σου πω τότε από τη δικιά μου μεριά, χωρί να ρισκάρω να προδώσω. Τίποτα εμπιστευτικό, δεν έχω κάποιο καλύτερο τρόπο να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό, ούτε και είμαι σίγουρο. Ε, μπορεί να φάνηκε ότι είμαι σίγουρο για κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να είμαι σίγουρο. Ε, δεν γίνεται. Προφανώ, λοιπόν, διότι... Να πούμε. Σα ναι, ευχαριστώ. Αυτά που ξέρει ο Τζακ, όντω εμεί δεν τα ξέρουμε, παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι απλά παίρνουμε τη θέση ότι εμεί δεν ξέρουμε και ο Τζακ ξέρει. Όντω δεν μα έχει πει, οπότε. Το εμπιστευτικό είναι εμπιστευτικό, ότι... εμπιστευτικό. Ναι, 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 ναι. <laughs> δηλαδή, ό, ό,τι ο Τζακ, ρε παιδί μου, έχει ζήσει. Ε, Ό,τι ξέρει, τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Βασικά, να σας το πω έτσι. Ο, ο Τζακ μπορεί να ξέρει διάφορα πράγματα. Ο Τζακ, όταν κάνει αυτή την εκπομπή, αυτό είναι κάτι το οποίο κι άλλε φορέ που έχω μιλήσει για άτομα, αρνούνται να το καταλάβουν κάποιοι. Οτιδήποτε κάποιο λέει σε μένα εμπιστευτικά, μένει εμπιστευτικά. Αλλά. Όταν εγώ θα κάνω την εκπομπή, επίση, δεν το χρησιμοποιώ το εμπιστευτικό. Μπορεί να έχω κάποιε θεωρίε οι οποίε θα βγουν με βάση τα δημόσια πράγματα τα οποία γνωρίζω. Δεν θα χρησιμοποιήσω προσωπικά δεδομένα για να κάνω τη δικιά μου θεωρία να ακούγεται πιο δυνατή. Ναι, ναι. Και ισχύει. Κα, καταλαβαίνω γιατί διαφωνείτε. Πλήρω συμφωνείτε. απλά θα σου πω, για να μην πούμε στο διαδικασία να διαφωνούμε ή όχι. Θεωρώ ότι και τρει συμφωνούμε. Ότι με τα στοιχεία που έχουμε, τουλάχιστον δημόσια. Αυτά τα οποία ξέρουμε εγώ και ο Σκάμα, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορεί να βγει κάποιο λογικό συμπέρασμα ή να γεφυρωθεί κάπω ότι εάν ένα τρίτο. Δεν θα σου βάλω καν τον Μπαφμαν, θα σου βάλω τον οποιοδήποτε. Okay. Έχει κάποιο κέρδο ε, ώστε να τσακωθούν οι άλλοι δύο. Εκτό εάν καταλήξουμε σε συμπέρασμα ότι ο Μπαφμαν είτε είναι άμεσο ανταγωνιστή του, οπότε σκέφτηκε ότι, OK, αν καταστρέψω δύο κανάλια θα ανέβω εγώ, το οποίο θεωρώ ότι είναι άτοπο. Εγώ έχω ψυχώνω. Εάν ο Μπάφμαν ή οποιοδήποτε Μπάφμαν είναι manager και σκέφτηκε ότι με αυτό το πράγμα θα ανέβει ε, η φήμη και τον δύο, οπότε θα ανέβει και εγώ οικονομικά. Το οποίο και θεωρώ ότι και αυτό είναι άτομο, έτσι. Λοιπόν, bon. ε, εγώ έχω να πετάξω ένα statement τελευταίο όσον αφορά το συμπέρασμα. Uh, πάει κυρίω για, για εσά του δύο. Ερώτηση είναι κυρίω. Πιστεύετε ότι αν αυτοί οι δύο ήθελαν να ανοίξουν ένα δράμα, ψευτό δράμα, ωραία. Ναι. Ε, θα το, το συνέχιζε μετά στο YouTube. Ω, oh, ναι. ναι, βέβαια. βέβαια. Άρα. Άρα για να... Γιατί να μην το κάνουν, Είναι, Μα, μα είναι χρήματα αυτό το αυτό οποίο αυτούμως. πολύ δεν καταλαβαίνουν. Το, το δράμα είναι χρήματα. Συνεχίστηκε μετά αυτό το δράμα στο YouTube, Όχι. Όχι, όχι. δεν δε συνεχίστηκε. Πόσοι ξέρουν ε... για αυτό το δράμα. Εντάξει, um, εντάξει. Κοίτα, να πω κάτι σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι να κάνουν κάποιο δράμα στημένο. Ο καλύτερο όπως να το κάνεις είναι live Γιατί μετά αυτό Ειδικά σε ένα live ενώ NO, σε ένα event mm. Το οποίο ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή καταγράφεται Από άλλους 5-6 youtubers σε vlogs okay? Α, <σχερνά> ακριβώς <σχερνά> <σχερνά> Ωραία mm. Αλλά ε, Τώρα υπάρχει δύο θεωρίες πάνω σε αυτό πιστεύω Η μία θεωρία λέει ότι όντω όντως ήταν ένας δεν ήθελε να γίνει το drama, οπότε μετά απλά δεν συνεχίστηκε και okay, απλά σπάσανε. Γιατί αυτό είναι και επίσημη δήλωση ότι έχουν έψιλο σπάσει, το οποίο είναι το άλλο θέμα που θα ζητήσουμε μετά. Α, <σχερνά> ναι, <σχερνά> ε, θα γίνει τηλεόραση δηλαδή. Και δεύτερον, έχει να κάνει ότι ακόμα και αν ήταν στημένο, προφανώ ένα από του δύο, χωρί να ξέρουμε ποιο είναι, τουλάχιστον όχι εγώ που έχω, δεν έχω παρακολουθήσει social media, μπορεί κάποιο να το ξέρει, δεν ήθελε να συνεχιστεί, οπότε το έθαψε. Και αν θα φτύει από τη μία πλευρά, παιδιά, όσο και να φωνάζει η άλλη ο άλλος πλευρά. Δεν ναι, 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 ναι. Δηλαδή θα ακουστεί δύο-τρει φορέ μετά και ίσω θα καταλάβει ότι αν ήταν ασχολήσει μαζί του, δεν θα ασχοληθεί άλλο. Οπότε θεωρώ ότι στημένο να τραβήξει, τουλάχιστον δηλαδή, δεν ήταν. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να ήταν στημένο. Εάν έπρεπε να καταλήξω κάπου ε, Βέβαια δεν ξέρω ξαναλέω τα story πίσω Θα έλεγα ότι αυτός που θα θέλει τον τράμα ήταν ο Πουρνάρας ο οποίος ανέβηκε πάνω Και είχε τσαμπουκά γιατί δεν είδα τον Τζίμκο να κάνει κάποια πράξη Και από ό,τι κατάλαβα δεν ήθελε και να το συνεχίσει από τη στιγμή που στο πρώτο δεν αντέδρασε Και μετά να πούμε και αυτό το, Αυτό το οποίο ζήτησε ήταν απλά να έρθει κάποιο στο stage ρε παιδί μου για να ηρεμήσει η κατάσταση Έτσι δεν είναι Τζάκ Ακριβώ, και πάνω σε αυτό έχω μία ακόμα έτσι. Πε, Περιεργή δικιά μου θεωρία. Είναι κάτι το οποίο θέλω να σκεφτεί το κοινό και εσεί. Δεν σα κάνει μία πολύ μικρή εντύπωση το ότι ο Βορνάρα ανέβηκε χωρί κανένα να το περιορίσει να το σταματήσει πάνω στο stage. Ε, θέλω να πω, ανέβηκα κι εγώ στο stage. Υπάρχει άτομο το οποίο είναι δίπλα από το stage για να τσεκάρει ποια ανεβαίνουνε. Προφανώ, διότι μπορεί να αρασάρει το stage οποιοδήποτε κάποιο φαν ή όποιο θέλει. Οπότε μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα προσωπικά που άφησε η διοργάνωση να ανέβει πάνω ένας άλλος youtuber εκείνη τη στιγμή στο stage και έπρεπε να ζητήσει ο Τζίμκο Να έρθει κάποιο να τον κατεβάσει μέχρι να α, επέμβει η διοργάνωση. Διότι ήδη ξέρω εγώ, του είχε ρίξει τη μικρή τη φαπούλα. Προφανώ η διοργάνωση, αν ήθελε να το σταματήσει, και άμα δεν το εκμεταλλευόταν, θα το είχε λήξει εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ασφαλέ να πούμε ότι η διοργάνωση μπρα, το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Μπρά, θα σου πω κάτι. Πάνω σε αυτό. Εδώ okay. στο THHF ε, κάποια χρόνια πριν. Ε, Ποιο? Στο τι. Oh, THHF yeah. είναι, μία, είναι μία, ένα event, ένα festival. Ταύτα. Το ταύτα. Ναι, ναι, Ένα hip hop festival είναι. <laughs> Κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Okay. Εδώ πριν κάμποσα χρόνια υπήρχε όλη αυτή η οργάνωση. Ε, δύο ράπερ παίξαν ξύλο μέσα στο στε, πάνω, στο stage. ετσι mm -hmm. Δεν του σταμάτησε. Εντάξει, όταν πρι, πριν, να, γίνει αυτό το συμβάν, δεν το σταμάτησε κανένα. Μετά το ξύλο, ρε παιδί μου, εντάξει, του ε, μαζέψανε. Όσον αφορά το stage, να σου πω κάτι. Οι, αυτοί που κοντρολάρουν τα stage είναι κατά κάποιο τρόπο ρε στα αρχίδια του. Εκπίδα. Ε, το πιστεύει αυτό. Ε, δεν πιστεύει ότι σε έναν ε, 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 βαθμό ε, ε, λένε να... κάνει show. Κάνει show. Κοίτα, και νομίζω ότι έχω ένα καλό επιχείρημα πάνω σε όλη αυτή τη κουβέντα. Ε, λοιπόν, καταρχά, εγώ να πω ότι σε εκείνο το event δεν ήμουν, αλλά έχω παρευρεθεί στον ίδιο διοργανωτή σε αρκετά events χρόνια τώρα. Mm -hmm. Οπότε ναι. θεωρώ ότι σε έναν βαθμό καταλαβαίνω το πώ λειτουργεί όλο το event και η λογική τη οργάνωση του πίσω από αυτό. Κοίτα τώρα. Ε, Α πούμε λίγο στην πλευρά του ανθρώπου. Α τον ονομάσουμε security. Οκ, δεν ξέρω αν τα security. Μπορεί να απλά ένα τύπο που καθόταν ρε παιδί μου και έλεγε ψανεβαίνει. Α τον πούμε security. Ε, ο Security έχει ρε παιδί μου μια εντολή, okay, η οποία λέει: Οποιοδήποτε δεν ανήκει στο stage ή οποιοδήποτε δεν έχει το ταμπελάκι, γιατί υποθέτω ότι είχατε κάποιο ταμπελάκι ή κάποιο αναγνωριστικό. <συστολίκιο> ναι, είχαμε, είχαμε VIP okay, το ταμπελάκι. Ναι. Ναι, ναι. ναι. Γι' αυτό λέω: ότι έχει ξαναγίνει σε πολλά events αυτό το πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι ο Α Security έχει την εντολή. Οποιοδήποτε δεν έχει το ταμπελάκι, δεν τον αφήνει να περάσει για οποιοδήποτε λόγο. Ωραία. το πρόγραμμα ή Okay. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό point αυτό. Παρένθεση. παρένθεση. δηλαδή, όχι παρένθεση, να συνεχίσω ο ε, Πουνάρα είχε και επίση υπάρχουν δύο λογικέ. Η μία λέει ότι okay, ο Σουκερατά προφανώ δεν είναι αναγκασμένο να ξέρει την οποιαδήποτε σχέση μεταξύ YouTuber για να ξέρει Α, ο Γιάννη ανέβει αυτό, απλά με τον άλλον. Ή η άλλη λογική λέει ότι okay, ξέρει ποιοι είναι αυτοί τι ξέρει ότι είναι φίλοι. Γιατί εντάξει, δεν νομίζω και ο, ο η ο διοργανωτη η οποιοδηποτε το κάνει αυτο που Να εκανε να ψαξει τα κατω οποτε εμενα η λογικη μου, μου λέει. Πλέον. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη για τον ήχο τη ε, που ακούγεται από πίσω, αλλά μόλι ήρθε η Αλίσσα από εδώ πέρα για να κάνουμε το μία και μία ε, μαζί με τη Ρέινα. Να το θα το κάνουμε ε, σήμερα. Εντάξει, εγώ νιώθω δοκιμένο. Πε το πέρα. Δηλαδή μα ένα παίρνουν ένας... δηλαδή, δηλαδή, και το στούντιο. Μα παίρνουν και το στούντιο. Αγάμε σου φεύγω. Αγάμε σου φεύγω. Α συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε. το θέμα είναι λοιπόν ότι και σε δύο περιπτώσει είναι λογικό να αφήσει τον Μπουρνάρο ανέβει πάνω. Είτε έχει ταμπελάκι είτε ξέρει καλέ σχέσει. Έπειτα, ε, Χωρί να θέλω επειδή μου απαραίτητα να πάρω τη θέση του event, γιατί αυτό θα ακούσετε τι κάνω, απλά θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο λογική σκέψη. Ε, όταν αρχίζει και γίνεται ένα χαμό, πρώτα απ' όλα ο security, γιατί μιλάμε για ένα άτομο, δεν μιλάμε τώρα για μια ομάδα security έτσι δεν είναι, τζακ. Ναι, ήταν. Uh... Α Ας... ε, Ήταν ε, ένα, ένα άτομο, υποθέτω, εκεί στην είσοδο και θα ήταν κάποια άτομα γύρω-γύρω. Ε, ένα Αλλά... security, ένα υπεύθυνο για το stage, αν θυμάμαι Ωραία. καλά, ναι. Υποθέτω ότι ο security εκείνη την ώρα έχει γυρισμένη την πλάτη στο stage και κοιτάει τον κόσμο να μην μπει μέσα. Άρα. Ο Securitas είναι λίγο απασχολημένο σε αυτό. Και από τη στιγμή που δεν έπεσε και ξύλο, ξύλο να... και φωνέ, ρε παιδί μου, να γυρίσει να δει τι έγινε, mm -hmm. θεωρώ λογικό το χρόνο αντίδραση να είναι λίγο ε, αργός αργό. Γιατί έχει να ελέγξει κάποια πράγματα. Η άλλη πάνω, ή, ή αυτό που κάνει μόνο. Ε, μου, κοιτάει, ας πούμε, το όλο ε, stage. Δεν μπορεί να ξέρει και ο ίδιο εάν όντω. Μπορεί να σου πω κάτι. Αχ, μου έχει μου λείψει αυτό, αυτό Να έχουμε το πατρινό ο είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου Είδες. Γιατί εγώ, εγώ πάντα βρίσκω το αρνητικό σε όλες τις καταστάσεις Α το, το να τελειώσει πούμε. <laughs> Α το να τελειώσει να πούμε Ας πω ένα καλό χαμημένο λόγο ρε άνθρωπε Τί καψέ τη πήκαιραν Λοιπόν που λέτε είπα... Συγγνώμη Για να είμαι γρηγορό Θεωρώ ρε παιδί μου ότι ο χρόνος ανταπόκρισης ήταν ο, ο πιο, ο πιο λογικός Όταν είπε όλος ότι ε, ψηλέ θέλω βοήθεια κάτι δεν πάει καλά Νομίζω ότι αντέδρασαν αρκετά καλά δεν του άφησαν να σφαχτούν ρε παιδί μου <Aπλά... Είναι Απλά... κρίμα που δεν υπήρχε τέιζερ <σκυρίζει> Ή κάποιος ελεύθερος σκοπευτής Οπότε ας προτείνουμε στις γεωργανώσεις <σκυρίζει> Ας βάζετε ελεύθερου σκοπευτές με τέιζερ στο μου. γιατί ποτέ δεν ξέρετε Cowboy, cowboy. Uh, θα ήταν, θα ήταν uh, Δεν λέω ότι θα ήθελα να δω τον Πουρνάρα να του κάνουν ηλεκτροσόκ με τέιζερ um, Αλλά Θα έκανε πιο ενδιαφέρον κάποια vlogs ίσως uh, Τη κοινότητα σκέφτομαι παιδιά Μόνο τη κοινότητα Ναι α πούμε κάπως έτσι Ωραία, α φύγουμε από αυτό το θεματάκι. Έχουμε πει τι απόψει μα και yeah. οι ε, τρει. Το, το κοινό θα αποφασίσει ε, τι, τι το ακούγεται λογικό, τι όχι. Ε, θέλω να συνεχίσουμε το τι έγινε μετά και να μπούμε και έτσι και στο δεύτερο θεματάκι μα. Το ότι ο Τζίμκο προχτέ από την ημέρα που γυρνάμε εμφανίστηκε στην Ανίτα Πάνια. <Συκλή> και. Ε, περιμένετε, περιμένετε, γίνεται καλύτερο. Τώρα. Ε, όταν. Ε, για να το δέσω κιόλα, να φτιάξουμε μια μικρή γεφυρούλα, όταν τον ρώτησαν τι παίζει με το πουρνάρα, δεν το συνέχισε ο Τζίμκο. Προ τιμήν το αυτό υποθέτω. Φαίνεται αυτό... πραγματικά να θέλει να το αφήσει στην άκρη. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή, αυτό, δεν δηλαδή, επιβεβαιώνει τα λεγόμενα πριν ότι ο Τζίμκο ήθελε απλά να κάνει το stage του χωρί να τον ενοχλήσει κάποιο, έτσι. Ε, γι' αυτό συμφωνώ. Είμαι, είμαι αναμφίβολο ότι. Ο Jim Cole, ένα, δεν, δεν ήθελε να γίνει κάτι. εγώ πιστεύω ότι απλά ήθελα να προκαλέσει λίγο το πουρνάρα, να γίνει λίγο δράμα, ρε παιδί μου, για τη μαλακία, για τη φάση, μέχρι εκεί που έχει πλάκα και το απολαμβάνουν όλοι. Σίγουρα το παιδί δεν ήθελε να του χαλάσει το stage, διότι αλλιώ θα έπαιζε ξύλο πάνω στη διοργάνωση και δεν θα έλεγε, ε, έλα ντουκι, ξέρω εγώ, ε, βγάλε μου το, τον γούντι από εκεί πέρα. Anyway. Το ούτε. Είναι, είναι, αυτό το παιδάκι, το θυμάμαι αλλά και να είναι πιο κοντά από μένα πριν από δύο χρόνια. Τι στο διάλογο, πόσε ορμόνε του δίνουνε. Έχει γίνει ένα 80, ξέρω εγώ που είναι άλλες. τι, Τι γίνεται, ρε, φίλε. Anyway. Um, και από ό,τι φαίνεται, τότε δεν θέλει να το συνεχίσει. Και, και μπράβο στο παιδί, δεν ξέρω εγώ, ανάμεσα σε αυτού του δύο. Πιστεύω ότι ο Τζίμκο είναι λίγο πιο όρημο. Uh, αν και κανένα του δεν κάνει το υλικό αυτό το οποίο θα έβλεπα. Uh, αυτή είναι η δικιά μου προσωπική θέση πάνω σε αυτό. Ε, τώρα, παρόλα αυτά, όταν. Τον... Ε, μια παρένθεση ναι. σε αυτό. Εντάξει, τι σημαίνει απαραίτητο το υλικό σου. Σίγουρα το υλικό σου δείχνει ένα μέρο του χαρακτήρα σου. Ναι, να αμφίβολα. Αλλά η κανάλια τα οποία εντάξει, αντικειμενικά πια έχουν πάει σε επαγγελματικό επίπεδο κοιτάνε και λίγο το τι πουλάει, έτσι. Οπότε... Ω, oh, σίγουρα. Uh, το γεγονό yeah, ότι δημή... λέω ότι δεν κάνει για μένα δεν πάνε ναι, να πει ναι, ναι, το πέρα από το δεν ναι, κάνει για μένα. ότι αν ο Τζίμικο δεν κάνει αντικειμενικά ένα όριμο υλικό, αλλά εντάξει, mm -hmm. προφανώ δεν είναι ρε παιδί μου χιδέο ή κάτι άλλο, δεν ήταν κάνει τον ίδιο ακριβώ σαν όριμο, απλά. Το υλικό του α πούμε δεν τα σε κοινό μεγάλη ηλικία. Αν... ρε, πατ. Όχι, δεν... δεν λέω ρε παιδί μου ότι ισχύει απαραίτητα. Απλά θέλω να σου πω ότι Σίγουρα εντάξει, λέει κάτι για το άτομο, βέβαια, όταν επιλέγει προ... να κάνει το πιο κοφητό. Με αυτή τη λογική στην Ανίτα Πάνια, ε, στην εκπομπή της Ανίτας Πάνιας, είπε και το είπε και δημόσια ότι ναι. προσπαθώ να αλλάξω το υλικό μου για να εδρεθώ και σε μεγαλύτερες ηλικίε πέρα από τις μικρές. Όντως, θυμάμαι ότι αναφέρθηκε σε αυτό και ξέρει τι προ τη μηνύα του, του το συγκεκριμένο. Ε, βέβαια, επειδή εγώ είμαι ο μπάσταρδο άνθρωπο, ο οποίο είμαι, θα έλεγα πω είναι σίγουρα πάρα πολύ εύκολο να τον έχει ήδη φτιάξει το κανάλι σου να πει. Τώρα θέλει να γίνω πιο όρημο. Ναι, σίγουρα και εγώ σε καλό άνθρωπο θα δηλώσω ότι ξεκινώντα όμω το YouTube από τα 13-14 μέχρι τα 18 σου το ναι. character development ρε παιδί μου, α το πούμε έτσι, αλλάζει πάρα πολύ, παιδιά και αυτό το έχω ζήσει και εγώ άπειρα. Το, το υλικό που έβγαζα στα 16 μου με το υλικό που έβγαζα στα 22 είναι τελείω διαφορετικό. Και για παιδιά. Δεν... Γι' αυτό έχουμε τον πατρινό εδώ πέρα με την Ασπίδα, έχει έρθει για άλλε παιδιά. Για εγώ όλες, εγώ έχω άκθο πάνω σε αυτό το θέμα, παιδιά. Για πε. Συγχωρέστε μου για, τη, για την έκφραση, αλλά πλέον εδώ πέρα δύο χρόνια στο ένα και ένα οι ίδιοι βλάκε με άλλα νόματα. <laughs> Ήδη βλάκε με άλλα ονόματα. Σαν το να... τον έλεγα βλάκα τον άνθρωπο. Περίμενε, το ξέρω, περίμενε. Παιδε. Παιδε. Σαν να βλέπω τον Easy Purple πριν από δύο χρόνια. Ε, όχι, όχι, όχι. όχι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη προσβολή. Έλα, δεν αρέσει, δε, Τσακ, θέλω να αλλάξω Δεν θα είναι τέτοιε προσβολέ στην εκπομπή μου. Θε, θέλω, θέλω, να αλλάξω το γικό μου και πρέπει να αλλάξω και αλλάζω και φτιάχνω καινούργιο γανάκι και γίναμε φίρμε. Άντε, ρε. Ναι, ναι, ναι. Καλά, κοιτά, είναι τεράστια κουβέντα γιατί είναι και πώ το κάνει delivery και τα, πόσο το. Ε, πόσο το το στηρίζει. Να σου πω κάτι. θα σου πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Στο δικό μου κανάλι είναι τεράστια η διαφορά που υπάρχει. Και αυτό έχει να κάνει γιατί ένα άνθρωπο που ξεκινάει στα 16 του, μέσα, που καταλήγει στα 22 του, παιδιά, ο άνθρωπο ειδικά σε αυτήν την ηλικία αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό δηλαδή το επιχείρημα. Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή και ο, Τζα... ο Σκάμ δεν έχει άδικο. Απλά αυτό είναι ένα επιχείρημα που ισχύει σε μεγάλου ανθρώπου. Όντω, ο Τζακ ξεκινώντα το κανάλι του στα 30. <σο> <σο> Πώ <πόσο σο> είναι. Τι Τι τώρα! Α, ωραία, στα 21. Από του άλλου ξέρει να, να του πει κάτι θετικό. Για μένα είναι το. Ε, ξεκινάτε στο γύρω στα 50 του το κανάλι. <laughs> Εντάξει, δεν είπα και 50, ρε Τζάκο, Δεν είπα θα πα και σύνταξη του χρόνου. Μα μου έδωσε τρία χρόνια παραπάνω. Εντάξει, εσύ είπα όριμο. <laughs> Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι ο Τζάκ, ρε παιδί μου, σε αυτά, <laughs> θεωρώ ότι σε αυτά τα τρία χρόνια, τέσσερα, ο χαρακτήρα του δεν έχει αλλάξει τόσο. Γιατί αντικειμενικά από ένα σημείο και μετά ο χαρακτήρα εδρώνεται και αλλάζει όλο και πιο δύσκολα. Όμω στα 16 σου είναι πραγματικά το. Και ενώ όταν ενώ το 16 εννοώ το... την εφηβεία μέχρι και τα 19-20 και ειδικά στου άντρε. Είναι mm -hmm. όντω η ηλικία που χαρακτήρα αρέσει πάρα πολύ. Δεν λέω είναι είναι δύσκολο κάνει... να διαφωνήσω με αυτό. Είναι δύσκολο ναι, να Και δεν να λέω αυτό. ότι απαραίτητα κάνει τον οποιονδήποτε. δεν έφερα μόνο στον ε, Τζίμκο ή στον οποιοδήποτε. Αλλά δεν θεωρώ ότι του κάνει άγιοιου και ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα πάντα. Ε, για τη στιγμή που εκτίθεσαι ένα υλικό, πρέπει να είσαι υπεύθυνο γι' αυτό. Γιατί πολύ απλά, αν θε, μπορεί να διαγράψει το παλιό σου υλικό. Μιλάμε βλακίε τώρα, αν θε, ότι είναι τελείω λάθο. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα φούμαρα, ρε παιδί μου, το ότι α, εγώ θέλω να αλλάξω το υλικό ή να προσεγγίσω μεγαλύτερο κόσμο. Ε, φορά... πάμε, πάμε να συνεχίσουμε λιγάκι. Γιατί διαφωνώ. απλά θα κάνουμε, θα κάνουμε κύκλου γκάμ πάνω σε αυτό και θα τελειώσω λίγο okay. ώρα okay. με το να μιλάμε μόνο okay. για τζιμ και τζιμ. να τελειώσω πάνω σε αυτό και τελειώνουμε. Ε, άτε, άτε, άτε για πε. Ε, πάνω σε αυτό που είπα, Πατρινό, διαφωνώ. Από την άποψη ότι δεν είναι τα χρόνια αυτά που κάνουν ας πούμε, ένα παιδάκι από ένα. που κάνουν ένα παιδάκι άντρα. Η ε, κοίτα, ναι, σίγουρα. Αλλά. ναι, ναι προφανώ τα βιώματα ζει σου σε άλλα το χαρακτήρα, το δέχομαι, αλλά. Είναι η διαφορά ότι σε αυτή την ηλικία όμω αρχίζει και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά για πράγματα. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, ο χαρακτήρα μου αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, okay? Με ένα πολύ δυνατό βίωμα, ακόμα έχει τα 60 σου, μπορεί να θεωρήσει όλοι. Ε τη λογική σου και το πώ θα πράξει τη ζωή σου. Αλλά στα 16, α πούμε, ότι είναι λίγο πιο εύκολο να αλλάξει χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Δεν θε μόνο τα βιώματα. Καμιά φορά είναι απλά και χρόνο. Ε, προσωπική άποψη. Δεν μπορώ να διαφωνήσω πάνω σε αυτό. Ε, Σκάμ, δε, δεν δε, δε διαφωνώ σε αυτό που λε. Απλά θεωρώ ότι είναι λίγο. Ότι θέλει και μια μικρή συμπλήρωση όταν μιλάμε για εκείνε ηλικίε και το τονίζω έτσι. Δεν σου λέω ούτε για 25, ούτε για 30, όσο είναι ο Τζακ. Ούτε για 40, όσο θα είναι ο Τζακ. <laughs> <laughs> είναι, ένα, είναι ένα ελαφρυντικό το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για άτομα Το οποία είναι. και τα σκάμ είναι, είναι όντω αρκετά μικρότεροι μα. Είναι πάνω στην εφηβεία. Για μένα σίγουρα δεν δε μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα με αυτό και νομίζω θα συμφωνήσει και εσύ πατρινά, αλλά ναι, σίγουρα, σίγουρα να το σίγουρα. υπόψη. Anyway, Γρανίτα Πάνια. Τι ακριβώ συνέβη, Πήγε ο Τζίμκο, του φέρθηκαν πάρα πολύ με το Γάντι. Έχουμε παρακολουθήσει το επεισόδιο εκείνο του Γρανίτα Airlines. Τώρα είχαν ενημερώσει α, και με τη λεζάντα από κάτω τον κόσμο ότι ο Τζίμκο είναι ένα YouTuber, είχαν βάλει τα stats του από κάτω, α, πόσα άτομα έχει. Υ υπήρξε γενικώ μια. Πώ ακριβώ να θέσουμε, μια μικρή σε εισαγωγικά εκθίαση για το τι έχει καταφέρει αυτό το παιδί σε μια τόσο μικρή ηλικία. Τώρα, ένα άλλο φίλο μα. Και πρώην cast του ένας και ένας, ο Crow, είχε πάει πρόσφατα. Τι έγινε τότε. Λοιπόν, να πω εγώ. Οποιοδήποτε από του δύο σα θέλει. Σκάμ, θα ζαπεί να πω. Δεν έχω ιδέα. Ε, ε, τι είναι, λοιπόν. δεν είδε τι έγινε με τον Κρόου. Uh, είδα τα memes, δεν είδα τον το Κρόου. Το Ωραία, πίσω. λοιπόν, ο Κρόου. Ε, λοιπόν, καταρχά να πούμε κάτι γιατί πρέπει να θέσουμε κάποια πράγματα. Τον τελευταίο καιρό η τηλεόραση ε, έχει ψηφιλιαστεί, συγγνώμη για την έκφραση, με τα βιντεοπαιχνίδια και ιδιαίτερα με το Fortnite, εφόσον τεράστια επιτυχία. Ε, Fortnite. Προ... Φορτ, mm. Ναι, σωστό. Με το κάστρο του υπότι ε... Επειδή θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι ναρκωτικά και κανεί δεν ασχολείται με το WOW για κάποιο λόγο. Το World of Warcraft που ήταν ακόμη το χειρότερο στον ναι. ναι, Αλλά ακόμα ασ... παίζω WOW. Ναι, έπαιζε πριν την εκπομπή, actually. Ε, αλλά... Γιατί με δίνει έτσι. <laughs> 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 γιατί είσαι θυσμένο, Jack. <laughs> Έχω πρόβλημα, στείλτε βοήθεια. Ε, Παρακαλώ. Ε, απλά ρε παιδί μου. Για κάποιο λόγο το βλέπετε όλοι, είτε σα αρέσει. Το... είτε σα αρέσει τα βιντεοπαιχνίδια, είτε όχι, γιατί θεωρώ ότι αυτήν την εκπομπή την παρακολουθούν και άτομα που δεν του αρέσουν απαραίτητα τα βίντεο παιχνίδια. Συμφωνώ ε... με αυτό. Για κάποιο λόγο γίνεται ένα τρελό πόλεμο προ τα βίντεο games με ακραία επιχειρήματα. Με πολύ έξυπνα επιχειρήματα, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι απλά ηλίθιοι τύποι στην τηλεόραση. Απλά χειραγωγούν τον κόσμο, ρε παιδί μου, πολύ λάθο, λέγοντα ότι ε, ναι, είναι, ξέρω εγώ, σαν η, η, η ψηφιακή ηρωίνη. Και αν αφήσει τα παιδιά σας να πεθάνουν και, και όλα αυτά. λες και. Είναι λανθασμένα επιχειρήματα, αλλά επομένα με έναν αρκετά έξυπνο τρόπο. Λε, ξέρουμε που να χτυπήσουν. Ξέρουμε ναι, πώ να χτυπήσουν. Ε, πώ ε, να χτυπήσουν. Παίρνει μια λογική βάση ότι όντω υπάρχει ένας εθισμό. Γιατί εντάξει, υπάρχουν άτομα τα οποία αντικειμενικά έχουν κάποια θέματα πάνω σε αυτό, Okay. Αλλά, δηλαδή, αυτό που είπε ο Κρό, όταν αρχίσει και σου καταστρέφει την κοινωνική σου ζωή αυτό το πράγμα, τι κοινωνικέ σου δεξιότητε, ναι, τότε αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Α μην συζητήσουμε ποιο στέει, αλλά γίνεται πρόβλημα αντικειμενικά. Το θέμα είναι ότι ο Crow, ενώ είναι αυτό που είπε με ένα YouTuber, ε, αποφάσισαν να τον βγάλουν ω έναν τύπο, ο οποίο μετά την τρίτη ηλικίου, ε, Έπαιζε full το παιχνίδια, άρα αυτόματι ταυτοποίησε ότι είναι πρεζάκι ψηφιακό or something. Αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα και είναι ο ήρωα, σαν τα σπάνια και το πρότυπο για την αριστερά. Δεν νομίζω πω την εμφάνισαν και τόσο σαν πρότυπο, διότι όταν πήγε να μιλήσει ο άνθρωπο και να πει το τι σκέφτεται και το τι ναι. πιστεύει ότι το φταίει, τον έκοψαν κατευθείαν. Ναι. Και, και δεν εμφανίστηκε καν ω YouTuber. Δεν ήταν ο Κρό, ήταν ο Γιώργο Τσούκλη, ο οποίο πήγε <χει> εκεί. Δεν ήταν ο Κρό, Εντάξει, βέβαια, ο YouTuber. Θα σου πω κάτι. Απ' την άλλη, δεν βρίσκω λόγο να πρέπει να παρουσιαστεί ω YouTuber. Δηλαδή. Τι εννοώ. Από τη στιγμή που το θέμα δεν αφορούσε το YouTube, γιατί το Jimco αφορούσε το YouTube, οκ. Okay. Ουσιαστικά μιλούσαν πάνω κάτω από ό,τι κατάλαβα στο απόσπασμα που είδα για το Jimco, πώ ένα νέο άνθρωπο κατάφερε να γίνει πετυχημένο στα 18 του από το YouTube, οκ. Okay. Μα ήξεραν ότι είναι YouTuber. Ναι, τον βρήκανε αλλά... μέσα από δικά μα κόμματα. Ναι, 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 ναι. Σωστό. Απλά τι γίνεται. Όταν πα να μιλήσει για ένα θέμα, γιατί α πούμε ο YouTuber να ξέρει περισσότερα από έναν απλό gamer. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι λέω. Μπορεί να απλά τον παρουσιάζει ένα άνθρωπο ο οποίο παίζει παιχνίδια. Πατρινέ, υπάρχουν κάποιες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό που πιστεύω ότι αν πραγματικά εκτιμούσαν τη δουλειά την οποία κάνουν, θα έπρεπε να τι είχαν συμπεριλάβει. Διότι άλλο το Όπως... να παίζει κάποιο, θα σου πω, άλλο να παίζει κάποιο για την αυτό του βιντεοπαιχνίδια, και άλλο να κάθεσαι και να στριμάρει βιντεοπαιχνίδια και να παίρνει donations αρκετέ φορέ πάνω από 300 ευρώ ή 400 το μήνα. Είναι διαφορετικό. Είναι δουλειά από ένα σημείο και μετά. Ε, 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 σίγουρα, σίγουρα, Απασχόληση. Μα, μα όχι να σου πω κάτι. Εάν ένα άνθρωπο παίζει 8 ώρε τη μέρα βιντεοπαιχνίδια, οκ. 8 ώρε. Ναι. Και βγάζει ένα εύλογο ποσό κάθε μέρα. Ε, όταν μόνο παίζει ένα παιδιά, να σα πω κάτι, δεν σα πω καν στι streamers. Οι επαγγελματίε παίκτε που βλέπετε κάνουν προπονήσει 10 ώρε τη μέρα. Είχα φίλο, ο οποίο ήταν επαγγελματία παίκτη ε, στο LOL. Οκ. Okay. Στου so, test your limits, όσοι θυμάστε πριν από κάποια χρόνια. Ε, ναι, ακριβώ. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο έπαιζε κάθε μέρα 10 με 11 ώρε. Γιατί είναι δουλειά. Όπω ένα ποδοσφαιριστή προπονείται δεν θα λήξει ούτε εθισμένο όμω. Ε, θα λήξει την είναι η δουλειά Όχι, δεν, είναι, δεν είναι Από εθισμένος. τη στιγμή που έχει κάποιο εισόδημα, προφανώ είναι. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που δουλεύει 8 ώρε λογιστή σε έναν υπολογιστή, γιατί είναι λιγότερο εθισμένο από έναν άνθρωπο ο οποίο παίζει του παιχνίδια. παιχνίδι. Ε, γιατί οι υπολογιστέ δεν, δεν κάθονται. Ακριβώ, δεν είναι καθόλου. Απλά τέριαζε για την αφήγηση τη ιστορία να πούνε ότι είναι. Εθισμένος. Όχι να πούνε ότι είναι εθισμένο. Να πούνε στον άνθρωπο, στον κρόλ, να πει ότι είναι. Εθισμένος. Μιλάμε για μια τελείω άνηση αντιμετώπιση. Εγώ π.χ. προσωπικά και από τη δικιά μου μεριά, διότι ο Κρόου είναι φίλο μου. Εγώ αισθάνθηκα ότι ένα. Θίγει το, το Το επάγγελμα. Δεν ξέρω αν ήταν τηλεπαρουσιαστέ ή δημοσιογράφοι αυτοί που τον βρήκανα. Υποθέτω ότι τηλεπαρουσιαστέ. Πιστεύω ότι θίγει και το επάγγελμα, γιατί θίγει την εμπιστοσύνη την οποία έχει ο, ο θεατή προ τον. Uh, εκάστοτε τηλεπαρουσιαστεί, σλά, δημοσιογράφο ή και το δημοσιογράφο. Το να γίνει κάτι τέτοιο, το να παρουσιαστεί μια εσφαλμένη αφήγηση, διότι υπήρχε μια λανθασμένη αφήγηση. Ζήτησαν από τον Κρο, και αυτό είναι στο βίντεο του Κρόου δεν είναι προσωπική ζήτηση ή τίποτα. Το έχει πει ο Κρόου στο δικό του δημόσιο βίντεο, το ότι του ζήτησαν να πει ότι είναι εθισμένο. Ο, ο άνθρωπο δεν είναι εθισμένο. Δεν έχει πρόβλημα. <laughs> ναι, επίση. Κοιτά, εκεί. Και νομίζω ότι συμφωνεί και εσύ, Τζακ, πρέπει να δώσουμε και κάποιε ευθύνε στον Κρόου. Ναι, βέβαια. Δεν θα πω κάτι. Λοιπόν, για να μην κατηγορήσω τον Κρόου. Δεν κατηγορήσω. θεωρώ ότι έχει κάνει κάποιο λάθο ο Κρόου σε αυτό το πράγμα. Αυτό εννοώ. Να τον κατηγορήσω. Ε, λοιπόν, ο Κρόου τι λάθη έκανε. Ο Κρόου πήγε πάρα πολύ με τα νερά του. Ε, και ενώ είχε κάποια στιγμή ώρα να μιλήσει. Γενικά, ο Κρόου, παιδιά, μίλησε νομίζω, αν δεν έκανε λάθο, 4,5 λεπτά. Ενώ, α πούμε, ο Τζίμικο μιλήσε 19. Okay. Τουλάχιστον τα βίντεο που είδα εγώ ήταν αυτή η αναλογία των λεπτών. Τώρα, αν ήταν 4,55 ή 5,12 δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνετε. Νο νομίζω αυτή είναι μια σήμαντη λεπτομέρεια. Ωραία. Οπότε, α πούμε ότι ο Κρο Καταρχά δεν έχει τόσο τηλεπτικό χρόνο να το κάνει. Δεύτερον, α πούμε ότι όταν βγαίνει στην Ανίτα Πάνια. που Στην Ανίτα Πάνια, κατάψαμε τα ψάματα, παιδιά τώρα. Εγώ ε, 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 προσωπικά, συγγνώμη Ανίτα, μου λέτε το βίντεο, θεωρώ ότι ό,τι έκανε στο καιρό είναι σκουπίδια. Είναι, oh, η δουλειά, ah, σου, κοίτα, είναι η δουλειά σου. Κοιτάξτε, είναι δουλειά σου. Είναι σεβαστό. Ε, αλλά εκμεταλλεύτηκε ανθρώπου οι οποίοι, okay, α πούμε. Γιατί από τον Βάζ Βάζ έχουμε φτάσει στον Κρόου καταρχά. Εγώ θα θέλω να θέσω αυτό το establishment. Τέλο πάντων. Αυτό, αυτό είναι που με πειράζει. Το ότι Ωραία. ο Κρόου μπήκε μέσα στη ε, λίστα ε, μέσα στο Ροτ gallery που είναι και ο Βάζ Βάζ. Ακριβώ. ε, απλά τι γίνεται. Λοιπόν, ο Κρόου καλέστηκε κάπου. Okay. Να σου πω κάτι. Και εγώ αν <laughs> με καλούσαν. <laughs> δεν καλέστηκε, δεν καλέστηκε μόνο του. Ναι. ναι. Ναι, δεν είπα αυτό καλά. Ναι, οκ. Okay. Sorry για την γραμματική μου φιλολόγη. Μην με σκοτώσατε στο Σύνταγμα. <laughs> και α μην μένω Αθήνα. Αλλά whatever. <laughs> ε, λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Κρόου είναι δικαιολογημένο να είναι ψαρωμένο. Οκ, okay, βγαίνει παιδιά τώρα στην Ενίτα Πάνια. Η ενή τα Πάνια είναι νούμερο, με την νούμερο εννοώ, φίρμα να το πω έτσι. Ε... Εγώ θα το έλεγα και με τι δύο μορφέ. Οκ, okay, ας α θέσουμε την σωστή μορφή τη, ρε παιδί μου. Είναι παιδιά πόσα χρόνια. Έτσι. Μιλάμε για νούμερα, μιλάμε για δύναμη, μιλάμε για χρήμα και δημοσιότητα. Μιλάμε βλακίε τώρα. Και ένα παιδί, γιατί το κρόο όπω και εγώ είμαι παιδί, έτσι, όταν αντιμετωπίζετε του ανθρώπου. Σε σχέση με την Ενίτα, ναι. Η Ενίτα είναι ναι, ναι, το boss. Ναι, 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 ε... <laughs> ότι Μόνο και μόνο το mentality που υπάρχει, παιδιά, είναι να είσαι ψαρωμένο. Δηλαδή, όσα, ε, όσο και πήγαινα. συναισθηματική νοημοσύνη να έχει ένα άνθρωπο, ε, όσο και καλά μπορεί να διχειριστεί ανθρώπινε σχέσει, εκεί είσαι ψαρωμένο, παιδιά. Α, Αλλά... Αυτό είναι κάτι για το οποίο τον κατηγόρησαν πολύ γρήγορα, αν σε διακόψω, Πατρινέω, που είπαν ναι, α, ναι, ναι. α, είναι ψαρωμένο. Κοιτά, και εγώ που έχω εμφανιστεί σε διάφορα πράγματα, θα ήμουν επίση ψαρωμένο. Λοιπόν, συγγνώμη, πήγαινε, είμαστε ψαρωμένοι όταν πάμε στον πρόεδρο τη σχολή μα. Δεν θα είμαστε ψαρωμένοι δεν είναι τα πάνια. Δηλαδή. Εντάξει, Α μην επειδή μου θυσιάζουμε τα πάντα στο βωμό του ότι έκανε λάθο ο Κρόου, γιατί έκανε λάθο ο Κρόου, οκ. Okay. Το ποιο είναι το λάθο του Κρόου. Ο λάθο του Κρόου έπαιξε το παιχνίδι τη Ανίτα, ρε παιδί μου, για τον οποιοδήποτε λόγο. Η Ανίτα ναι, ήθελε να βρει έναν κράχτη. Του ναι, ήθελε να βρει έναν κράχτη, να τη πει ότι ξέρει κάτι, είμαι θυσμένο και να είναι η μάνα του μικρού Γιωργάκη η και να πει Αχα", αφού ο είναι και το παιδί μου είναι θυσμένο. Επειδή Μα... ο κρό παραδέχτηκε όταν έθεσε μέσα στα 18 του, αλλά μετά η Ανίτα Πάνια έδωσε και μια ελπίδα ότι «Α, μανάδες, ο Κρόου τα κατάφερε να βγει, μπορείτε και εσείς άμα του κόψετε το PC». <Κι> Ήταν λίγο... Είναι, είναι χαζό, Βατέβερα. είναι χαζό, διότι εδώ και 7 μήνες ψάχνουν άτομο να πει ότι είναι θυσμένος. Είχαν επικοινωνήσει με εμένα και με τον Μάφιν και μας είχαν ζητήσει να πούμε ότι είμαστε θυσμένοι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πω κάτι τέτοιο, για κανένα λόγο. Ένα γιατί είναι αναλυθές και δύο γιατί ε, Τελείως προσωπικό αυτό. Δεν, δεν, δεν θα, δεν θα έβγαινα okay, ποτέ να πω κάτι τέτοιο για τον εαυτό μου. Για κανένα ποσό, ναι. Κοίτα, βέβαι, έχει το επιχείρημα. <σοί> ναι, αλλά ό,τι εθισμένοι λένε ότι είναι εθισμένοι. <σοί> 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 ναι, μέσα. <σοί> <σοί> αλλά μετά από την άλλη έχω μια αρκετά καλή ζωή κατά την <σοί> οποία θα θα δεν μπαίνει ψεκάρι αυτό μέσα στο παισμό. Ποιο θεωρώ ότι ήταν το μεγάλο λάθο του Crow, το οποίο είναι το μόνο πράγμα που θα του συγχωρέσω, είναι ότι δέχτηκε να πάει εκεί. Γιατί. Ο Crow, παιδί μου, επειδή κακά τα ψέματα, έχει κάνει και στο παλιό του κανάλι κάποια βίντεο τα οποία έχουν μια αλφαωρημότητα, άλλο αν ναι, συμφωνώ ναι. ή όχι με το περιεχόμενό του ή μάλλον με τι απόψεις του, μπορώ να παραδεχτώ ότι ειδικά τα πρώτα του βίντεο είχαν επηρεάσει αρκετά το community παιδιά των YouTubers και του είχαν εντυπωσιάσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν έχει σημασία μα αυτό, οκ. Okay. Μιλούσαμε και μεταξύ μα, θυμάμαι. Παιδιά, είχαμε θεωρήσει νομοσία. Ακριβώ. Είχαμε θεωρήσει νομοσία. Και σα το λέω ξεκάθαρα. Α, ισχύει, ισχύει. Ε, που λέγαμε ότι είναι κάποιο παλιό γιατί έχει μπερκιάσει αυτό. Όχι, Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι. Άρα, ο Crow θεωρώ ότι δεν είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι αφελέ. Εκεί θα να καταλήξω, okay. Άρα είναι μεγάλο λάθο που δέχτηκε να πάει σε ένα μεγαθύρο εν τα Ειδικά όταν ξέρει ότι όλο το κόνσεπτ είναι αυτό. Εντάξει, ίσω θεωρεί στο μυαλό του ότι εγώ θα πάω ρε, παιδί μου, και θα το αλλάξω αυτό, αλλά ε, δυστυχώ όλοι ξέρουμε ότι η ζωή δεν είναι τόσο όμορφη όσο πιστεύουμε ότι είναι, ρε, παιδί μου. Ε, είναι, είναι λίγο αδέσσα σαν σκέψη. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά το είχα πει ότι διαπραγματεύσω του όρου κατά του οποίου θα βγει. Anyway, σκάμ, θέλω να ακούσω και εσένα σκέψει πάνω σε αυτό. Οι δικέ μου σκέψει είναι σύντομε. Μα. Τέλεια, για να πάμε και στο επόμενο θέμα. Για πες. Σύμφωνα με την τηλεόραση, το Fortnite είναι σατανικό κακό, σε, σε καθιστά πρεζάκι, ε, θυσμένο κουτουλπού κουτουλπού. Αλλά όταν πέφτουν φράγκα για τις διαφημίσεις, το παιχνίδι <σχ> μαλάκα είναι άγιο. Α. Παιδιά, τζάμπο, Call skull trooper, στολή, τρουper, δεν υπάρχει, skull trooper. Στο Στολή, βγαίνει τώρα, πηγαίνετε πάρτε τι τόσες διαφημίσεις πέφτουν στο YouTube όλη την ώρα. Δεν είναι στο so YouTube, Jack. Αυτό το πράγμα παίζει στην τηλεόραση. Στην ίδια τηλεόραση, στα ίδια κανάλια τα οποία κάνουν ρεπορτάζ και λένε τα βιντεοπαιχνίδια ε, σατανικά και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, μα είναι λοιπόν. υποκριτικό. αν και παίζουν και στο YouTube αυτέ οι διαφημίσει. Τζάκ μου, για να αλλάξουμε τον κόσμο λέ, που λέμε τώρα. Α, ναι. Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι η να λαμβάνετε. Πηγαίνετε να δείτε όταν βγήκε το ραδιόφωνο τι έλεγε οι εφημερίδε για το πόσο σατανικό ήταν. Όταν βγήκε η τηλεόραση, πηγαίνετε να δείτε τι έλεγε το ραδιόφωνο. Όταν ε, ε, ήρθε το ίντερνετ, τι λέει η τηλεόραση. Όταν αύριο θα είναι το VR ή το να ταξιδεύουμε με video games στο φεγγάρι ή το teleport, δεν ξέρω που να υπάρχει σε 100 χρόνια, θα δείτε τι θα λέει το ίδιο το ίντερνετ για αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι ότι είναι μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται. Α πούμε, δείτε τι λέγανε για τα κόμιξ όταν υπήρχαν απλά τα βιβλία. Ισχύει. Τα παλιά μίδια πάντα φοβούνται τα νέα μίδια διότι κλονίζουν το status quo το οποίο έχουν χτίσει. Είναι, είναι λογικό για μένα, είναι λιγάκι κατάπτυστο, αδύναμο και ε, ε, λυπητερό το να αναγκάζει να πέφτει τέτοιου είδου τακτικέ μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί ότι η θέση σου θα μείνει αδιάσεστη. Ε, εκδηλώνει φόβο. Αλλά μετά από την άλλη, ναι, ισχύει ένα κύκλο ο οποίο έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται. Ναι, οπότε, κοιτάξτε, εγώ με τσάπησα ότι. Οκ, okay, επειδή θεωρώ ότι όσοι μα βλέπετε στα παιδιά του Ιντερνετ, απλά μην δώσει σημασία. Καθαρά προσωπική μου άποψη, η τηλεόραση, εάν δεν αναδιαμορφωθεί full με ανθρώπους στην ηγεσία που σκέφτονται με νέους τρόπους, ε, κάποια στιγμή δεν θα πεθάνει ποτέ, αλλά θα πέσει τόσο πολύ όσο έχει πέσει ας πούμε αυτή τη στιγμή η εφημερίδα με τον κλασικό τρόπο όπω την ξέρουμε εμεί. Τώρα, εάν είσαι στην τηλεόραση ή εάν είσαι γονιό και θεωρεί ότι όλοι μα είμαστε θυσμένοι, απλά σκέψτε τι έκανε εσύ όταν έβλεπε τηλεόραση και ο πατέρα σου έλεγε, ξέρω εγώ, είναι σατανικό, γιατί δεν διαβάζει εφημερίδα. Νομίζω ότι και εκεί τελειώνει ρε παιδί μου όλο αυτό. Δεν ξέρω. Ωραία. Ξέρει τι, α το έχει, και πάμε στο ακριβώ επόμενο θέμα με το οποίο έχει γίνει δώρο σε διεθνέ επίπεδο. Η Έλενα η κοπέλα του Χαγιάτε, έφαγε μπαμ. <σοκλή> ε, πραγματικά δεν, 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 ξέρω. Πρόσφατα άκουσα ότι ήταν ότι ξανά έγινε νυν. Ε, δεν θα με ασχοληθούμε η, με η, με τη, με τη μεριά του Χαγιάτε. Η Έτσι λέγεται Αυτό, αυτό. Μην ασχοληθούμε με τη μεριά του Χαγιάτε. Η έλανα. Έφαγε μπαμ στο Twitch. Τώρα, για το κοινό μα το οποίο μπορεί να μην γνωρίζει την ιστορία, η Έλενα είναι μία streamer. Ήταν πιο παλιά η σχέση του Χαγιάτε. Και έφαγε μπαν από το Twitch. Ήταν η τρίτη φορά που τρώει μπαν. Υπόψη, βλέπω πολλοί οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε αυτό που δεν. δεν δε μιλάνε γι' αυτό ακριβώ το πράγμα. Είναι η τρίτη φορά που έχει φάει μπαν. Και το τρίτο μπαν το οποίο τρώω στο Twitch, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι μόνιμο μπαν. Δεν μπορεί να επανέλθει μετά από αυτό. Δεν μπορεί να ανοίξει νέο κανάλι στο Twitch. Είναι <coughs> για πάντα. Τώρα, έφαγε αυτό το τρίτο μπαν επειδή είπε σε ένα από τα stream της, ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα, άντρε και γυναίκε. Παρένθεση. Η... Είπε βιολογικά δύο φύλλα. Βιολογικά φύλλα, ναι, σωστά. Βιολογικά δύο φύλλα. Η κοπέλα, πιο μετά, όταν έβγαλε το δικό τη βίντεο στο κανάλι τη, το οποίο υπάρχει εδώ στο YouTube, το Elena Live, είπε ότι εμ, υπερασπίστηκε τα άτομα τα οποία έχουν διαφορετικέ σεξουαλικέ Προτιμήσεις. η Κοπέλα, είναι straight από ό,τι καταλαβαίνω. Είπε το ότι δεν έχω θέμα αν εσύ θέλει να σου αρέσουν οι γυναίκε, οι άντρε, το οτιδήποτε. Όχι, <Κι>, δεν είπα Αλλά αυτό. Ότι... Sorry, για να συνεχίσω το Δεν με, ναι, δεν ήρθα Είπε ότι αν ένα άντρα θέλει να νιώθει γυναίκα ή μια γυναίκα να νιώθει άντρα, εγώ το θεωρώ πολύ λογικό. Απλά <Κι> παιδιά βιολογικά υπάρχουν ε, δύο φύλλα τουλάχιστον φάση επιστήμης, I guess, τουλάχιστον στις 20 Δευτέρου του 2019 που γυρίζεται αυτό το βίντεο. Ναι, α, υποθέτω. Και κοίταξε, εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό, με βάση επιστήμη. Τώρα με αυτό να το πάμε σε φάση κοινωνικά φύλλα, το πώ αισθάνεται ο καθένα. Ο καθένα μπορεί να αισθάνεται όπω θέλει. Ε, Μεγάλοι ανθρωπίστε, είστε, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν καταπιέζει κανένας, κανένα κανέναν. Να το πούμε αυτό για να μην καταλήξουμε και εμείς με καταλήξουμε κι εμεί με καναμπάν. Και το πιστεύω κιόλα, προσωπικά. Τώρα, μετά από αυτό. Ε, είχε δείξει και όλες κοπέλα ότι αυτός ήταν λόγος που την έκαναν ε, μπαν ε, Να πω το εξή, από τη δικιά μου μεριά για να είμαι πλήρως ξεκάθαρος Δεν έχω δει όλο το stream κατά το οποίο τα είπα αυτά η Έλενα Για να μπορώ να είμαι σίγουρο πιο μετά είπε το ότι καταλαβαίνει πως ο καθένας μπορεί να αισθάνεται όπως θέλει Αλλά είμαι προδιαθετημένος να την πιστέψω διότι μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό να το είπε Ωραία, να πω κάτι λίγο σε αυτό Εσκάμε να πρώτα όχι, ε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να ακούσω απόψει πάνω σε αυτό και το δικό μου. Η δικιά μου πάρα πολύ έχω, ε... 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 έχω πολλά να πω σε αυτό, η αλήθεια είναι. Ε, παρακαλώ, ε... πάρε. Πατρίνα, αλλά, δική σου σκηνή. για πες. Σκάμ, δεν θε να πει εσύ. Ε, πε, πε, τι θα γίνει. Ωραία, λοιπόν. τέλεια. Ήταν... Το... Ας πούμε, ωραία. Τώρα μπορεί να γίνει λίγο κακό να ξέρει παραδόξω. Λοιπόν, καταρχά, α πάρουμε δύο εκδοχέ. Έστω ότι η Έλενα δεν είπε όλο αυτό το πράγμα. και είναι ψάματα, έστω ότι η Έλενα είπε όλο αυτό το πράγμα. Εάν ναι. η Έλληνα δεν είπε όλο αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι σε ένα βαθμό είναι κατακριτέο, ε, και άσχετα με τι προσωπικέ μα απόψει, είναι κατακριτέο από του όρου που η ίδια τη κάθε streamer έχει συμφωνήσει όταν ε, κάνει stream στο Twitch, Okay, Το Twitch είναι ο δικό mm -hmm. του χώρο, δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να γίνει μπορεί <χι> να γίνει. Uh, uh, πρέπει να το κάνω sensor αυτό το όνομα. Oh shit. Έτσι και έτσι και. Ναι, <laughs> το σκέφτηκα Ναι, <laughs> <Okay, laughs> <okay>, whatever. <laughs> ε, μπορεί να γίνει ο πιο δημοκράτη άνθρωπο ε, ή οργανισμό, αλλά όταν κάνει σε μια πλατφόρμα κάτι, συμφωνεί με του όρου χρήση. Οκ. Οπότε, <laughs> ανα, για το Twitch, εάν δεν το είπαινε, όντω κατακριτέω ότι καλά τι κάνανε. Και δεν θα έπρεπε να κλαίγεται, ρε παιδί μου, στο ότι, ξέρω εγώ, με μπανάρανε. Και πόσο κακή είναι η κοινωνία, γιατί εσύ διάλεξε να είσαι αυτή την κοινωνία του Twitch. Ακριβώ μπορεί απλά να μην μιλήσει πάνω στο θέμα ε, το πιο απλά απ' όλα. Ναι, ή αυτό ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι αν η Έλληνα ε, όντως το είπε, ε, ελοχεύεται για μένα ένα πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο ε, από ότι, οκ, okay, ένα ε, streamer, ξέρω εγώ, έφαγε μπαν για κάτι το οποίο είναι παράλογο αντικειμενικά. Ελοχεύεται ε, επειδή το πόσο έχει αρχίσει και καταπιέζεται λίγο η ελευθερία του λόγου στο Ιντερνετ. Okay, ειδικά λίγο οι πιο μεγάλοι, ξέρετε ότι ο, ο, η, γενιά του Τζακ, η γενιά, η, στην γενιά είμαστε με τον Τζακ, οι του Τζακ, ναι. συν, τρι, συν, πλήν τρία χρόνια, ε, αγάπησαν εγ... το ίντερνετ για αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί υπήρχε, Επειδή είναι ελεύθερο. Ναι. Ε... Το βλέπουμε και, και είναι, πάρα είμαι, πολύ. Υπέρ, είμαι υπέρ σε αυτό. Πολύ γρήγορα yeah. να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ σε αυτό. Το, το λέω τώρα γιατί μετά η άποψή μου μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ yeah. τελεσίδικη. Yeah. Και, αλλά, και, άρα, και, ναι, και ναι, να σου πω και κάτι καλώ. το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωπική μου άποψη και ίσω ε, φάω κράξιμο γι' αυτό. Όταν ακόμα και ακραίε κακέ απόψει καταπιέζονται. Ε, το αποτέλεσμα είναι πάντα χειρότερο. αφήστε τους να εκτεθούν. Συμφώνω. Ε, ε, πάρετε παράδειγμα τους flat earthers. Ε, το mm -hmm. internet ίντερνετ βοήθησε πάρα πολύ αυτούς του ανθρώπους, αλλά το ίδιο το ίντερνετ του κράζει. Του εάν... έχει αστείο. Ακριβώ. Εάν φοβάσαι ε, μαμά κάποιου παιδιού ή μεγάλε άνθρωπε ότι το παιδί σου ή η νέα γενιά θα επηρεαστεί από ακραίε απόψει, τότε πρώτα απ' όλα δεν εμπιστεύεσαι το ίδιο σου το άτομο το οποίο φοβάσαι ότι θα πάθει κάτι και δεν πιστεύει την κριτική του σκέψη. Είτε πιστεύει ήδη μέσα σου ότι κάτι έχει κάνει λάθο και φοβάσαι να εκτεθεί κάπου. Ε, Όσον αφορά την Έλενα, ρε παιδί μου, αν υποθέσουμε ότι. Οκ, mm -hmm. okay, το είπε, είναι πολύ ακραίο ε, το Twitch να την μπανάρει γιατί όπως έχει πει και ο Ντόριτο στο βίντεο του μαθαίνοντας τη βιολογία. Παιδιά μιλάμε για ορθολογιστικά πράγματα και μιλάμε για καθαρά βιολογία και μιλάμε Αυτό, για μια επιστήμη. Μιλώντας... Μιλώντα καθαρά για τη βιολογική σκοπιά των πραγμάτων. Ναι, Επίση, υπάρχουν να, βιολογικά Να, να κάτι. Η, η, κοινωνιολογία με την βιολογία είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Ακριβώ. Στη βιολογία, α πούμε, έχει αποδειχθεί ότι το να είναι ακριβώ το ίδιο normal με το να straight. αλλα mm -hmm. αυτό δεν είναι αναιρετο... Τη θεωρία, τουλάχιστον προ το παρόν, έτσι, α κάνουμε μεγάλο το, αστερίσκο το, σε το ότι αυτό. Κάποιοι, να, 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 το, να το βάλω εγώ στο κατάλληλο αστερίσκο για να μην να έχουμε περίεργε αντιδράσει από κάτω. Το ότι κάποιοι αυτό μπορεί να το βρουν επαραφήσει. Κάποιοι. Όχι, όχι, δεν και θα το καν εκεί. αυτό. Α, ότι okay. αντικειμενικά αυτή τη στιγμή τα βιολογικά φύλλα είναι δύο. Τα κριτήρια έχουν να κάνουν, υποθέτω κυρίω με τον αναπαραγωγικό και κάποια άλλα κριτήρια τα οποία μπορεί να μα γράψει ένα γιατρό βιολόγο από κάτω. Τώρα πάμε στο κοινωνιολογικό κομμάτι. Το κοινωνικό κομμάτι είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Mm -hmm. έχει να κάνει με το, ε, το τι νιώθεις και προφανώς ρε παιδί μου και στην εκάστοτε κοινωνία που ζεις είτε όσο και αν θέλουμε να το πιστέψουμε αυτό παιδιά το κοινωνικό κομμάτι πάντα ε, επηρεάζεται και από το χρόνο που ζεις την κοινωνία που ζεις και τις συνθήκες διαβίωσης του εκάστοτε χρόνου παύλα κοινωνία ε, πάντως, Προσωπικά... Πάντως. Θα... να, να, να ναι. τελειώσω λίγο. Ο, λοιπόν, oh, πες, πες, πες Προσωπικά, ρε παιδί μου, είμαι τη άποψη ότι ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, αρκεί mm -hmm. να μην καταπατά την ελευθερία του άλλου. Οκ. Okay. Μα Κοίταξε, εγώ από τη δικιά μου λέω ότι είναι τόσο χαζό ότι να ασχολούμαστε εν ναι, έτη 2019 με το τι θέλει να κάνει ένα στη σεξουαλική του ζωή. Α κάνει τι θέλει άνθρωπο όσο δεν καταπατά ελευθερίε, αλλά η δικιά μου η άποψη πάνω στο όλο μπαν τη Έλληνα είναι η εξή. Συγγνώμη για το πώ θα ακουστεί αυτό, αλλά αυτό το κανάλι έπρεπε να έχει γίνει μπαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για άλλα πιο σημαντικά θέματα. Ναι, αυτό α πούμε είναι κάτι. Δηλαδή. Ε, δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, δεν ξέρω αν το Twitch α με περίμενε πίσω από τη γωνιά να κάνει ένα λάθο και να την κάνουν μπαν. Δεν, δεν νομίζω ότι θα κάτσει να ασχοληθεί τόσο πολύ το Twitch με αυτό το κομμάτι. Εγώ πιστεύω ότι όχι ότι περίμενε πίσω από τη γωνία, αλλά πιστεύω ότι ίσω τα άτομα αυτά τα οποία δεν συμπαθούσαν την Έλενα έκαναν αυτό ακριβώ το πράγμα. Γιατί είχε ήδη γίνει report, είχε ήδη γίνει bump σε ναι, για συγκεκριμένε ώρε. Ξέρετε, συμβαίνει. Τότε καταλαβαίνετε ότι κάτι πελάθη στο Twitch. Να σου πω κάτι. Είμαι ένα πετυχημένο streamer, ok. Κάθε επιτυχία έχει και του haters τη. Α, σαν άνθρωπο, θα κάνω λάθη. Ε, θα βρίσω. Mm. Σου λέω το πολύ απλό. Θα βρίσω. Θα πω μια ναι, ναι. λέξη. Ε, μπορεί μετά. Για παράδειγμα, θυμάστε τι είχε γίνει πριν λίγο καιρό με το PewDiePie και τι πόλεμο το έκαναν τα media και ό,τι έκανε. Oh, ναι, δηλαδή, εσεί ναι. θεωρείτε ξαφνικά ότι ο PewDiePie έγινε ό,τι τον κατηγορούσαν, ενώ ο ίδιο ο άνθρωπο επιτόπου, αν δεν κάνω λάθο, είπε ότι, όπα παιδιά, λάθο. Και α μην τώρα κρυβόμαστε στο δάχτυλό μα. Όλοι κάνουμε και ρατσιστικά αστεία. Ω, oh, σίγουρα. Και, και, ξέρετε κάτι, το ρατσιστικό αστείο. Εμεί οι ότι εγώ έχω κάνει π.χ. σίγουρα ναι, κάποια τέτοια αστεία. Ρατσιστικά αστεία είναι μόνο ρατσιστικά, ε όταν ο ίδιο που τα κάνει τα πιστεύει. Mm -hmm. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε oh, πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε. Ο PewDiePie έπαιζε, έπαιζε, Battlegrounds, ήταν σε, σε μια γέφυρα. Μην πει ε, τη λέξη. Ήταν, ήταν ξέρω εγώ, ένα, ένα βιένα σε μια γέφυρα στο PUBG. Ναι. Και με τον τύπο, ξέρω εγώ, αντάλλαζε πειρά του, λε σε κάποια φάση. Fucking. Μη, 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 μη. μη. Σκουρό, σκουρό μη. Οκ, okay, τέλεια. <laughs> ε, και δεν, είμαι, δεν είμαι πλέον σίγουρο <laughs> αν αυτό είναι τέλεια. ναι, αυτό επίση το μεγάλο παιδιά, <laughs> θέμα <laughs> του Ιντερνετ. Έτσι, δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει censored. Ε, έτσι όπω έχουμε καταλήξει. Ναι, Κοίταξε, αυτό για μένα είναι ακριβώ. Αυτό, αυτό, έτσι, αυτό Άμα δεν υπάρχει μίσο από πίσω, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να καθόμαστε και να παίρνουμε τόσο στο σοβαρά το οποιοδήποτε αστείο. Ή απλά το. Μία λέξη δεν θα πρέπει να έχει δύναμη από μόνη τη. Έχει δύναμη η θέληση που υπάρχει από πίσω. Ακριβώ. Μα και πολλέ φορέ το να πει κάποιον. Ε, θα σου πω το πολύ απλό παράδειγμα, OK. Ναι. Πάρα πολλέ φορέ έχω κάνει αστεία με φορεί μου. Ε, χοντρέ, ε, από εδώ, από εκεί ξέρω εγώ. Ε, όταν γίνεται στην πλάκα, και αν και ο άλλο μάθει να το κάνει στην πλάκα, ε, απλά βγαίνει ένα καλό κλίμα. Το να έχει μια αδυναμία, μια ιδιαιτερότητα, πείτε όπω θέλετε, δεν σε κάνει απαραίτητα χειρότερο άνθρωπο ή ξέρω εγώ ε, κατώτερο προ τρίτου. Μάθε με την αδυναμία σου. Αν θε να τη βελτιώσει, είναι δικαίωμά σου. Εάν πιστεύει ότι βελτιώνεται, δηλαδή, πολύ κλασικό παράδειγμα είναι το πάχο, οκ. Okay, το οποίο μαστίζει την σημερινή κοινωνία. Δεν σε αναγκάζει κανεί να το κάνεις, κάνει. Κάνε τον εαυτό σου. Αν εσύ είσαι καλά με αυτό το πράγμα, καλά κάνει και είσαι. Αλλά μάθε να κάνεις αστεία πάνω σε αυτό. Μάθε να αυτοσαρκάζεσαι. Μην παίρνεις τον εαυτό σου τόσο σοβαρά και, και μην ψάχνεις για λόγους για να θυμώσεις ε, με τους άλλους. Αν ένα κάποιος με πει κοντό, δεν με νοιάζει καθόλου. Ε, πες να έχει φάση αρκετές φορές και εγώ αστείευομαι με το δικό μου ύψο, διότι ε, τι θα κάνεις τελική ρε φίλε. Ε. Να σου πω κάτι, <laughs> Παρά, πάρε πάρτε παράδειγμα τον Τζάκ, ο οποίο πριν ευρέασε που θεωρεί ότι είναι γέρος. <laughs> Πα, δεν, δεν, Είδατε μπαίνει σε άμυνα. Αστείο, λ, όχι, μπήκα σε άμυνα. <laughs> Κανεί. Είσαι τελείω λάθο. <laughs> απλά. Τέλο πάντων, να σα μιλήσουμε για την Έλληνα. Είδατε πώ θα πάω. <laughs> Κοίταξε, ε, βρίσκω κάποια άλλα πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν πιο επιζήμια για τη δικιά της καριέρα Και μπορώ να καταλάβω άλλα μπάντα τα οποία έχει φάει Διότι υπόψη ήταν το τρίτο μπάν το οποίο έφαγε Έχει φάει και στο παρελθόν για κάποια πράγματα τα οποία έχει κάνει Και νομίζω για μένα ήταν πολύ χειρότερο όταν καθόταν και έλεγε ότι θέλω να έρχεστε και να με βλέπετε στα live Ως ένα κομμάτι κρέα και μου αρέσει που φτιάχνεστε ε, Παραφράζω διότι το έχει πει στα αγγλικά ε, αλλά αυτό έχει πει κιόλα η κοπελέ στα Ότι τη αρέσει να έρχονται άτομα να είναι αλφα, να τη βλέπουν και να φτιάχνονται. Όπω είχε προσβάλει και άτομα τα οποία την έβλεπαν. Ε, με σεξουαλικέ προσβολέ. Τώρα θα βάλω κάποια links από κάτω. Ποιο θέλει μπορεί να πάει και να δει να τα βίντεο, διότι ομολογουμένω, επειδή είναι στα αγγλικά, αναγκαστικά θα τα παραφράσω αυτή τη στιγμή. Ο οπότε τα βρίσκω αυτά πιο σοβαρά. Νομίζω εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο. Ναι, μπορεί να γύρει μπαν. Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο μπαν το οποίο έφαγε, όχι, και εγώ είμαι εναντίον αυτή τη απόφαση. Προφανώ. Αν και. Η κοπέλα πήγαινε γύρω από Μπορώ να καταλάβω τα προηγούμενα μπαν τα οποία έφαγε, για ποιο λόγο τα έφαγε, και δεν διαφωνώ καθόλου με αυτέ τι αποφάσει. Διαφωνώ με την τελευταία όμω. Ναι. Δεν ξέρω, π.χ. πώ το σκέφτεσαι. τώρα <φερτώ>, το πίσω, δεν <σοφίλια> <σοφίλια> έσφερε τον Τωρίτο, όπω για να μου πει αυτό, έχω δει το βίντεο. Α, απλά νομίζω ότι και ο Τωρίτο π.χ. δεν είχε, δεν έλαβε υπόψη τα προηγούμενα μπαν, τα οποία πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα συζήτηση, στο οποίο πρέπει να αναφερθεί κάποιο. Δηλαδή το ότι η Έλενα ναι, έχει κάνει κάποια επιζήμια πράγματα, ναι, έχει φάει μπαν στο παρελθόν, δεν την μπαν μόνο και μόνο επειδή ότι υπάρχουν δύο φύλλα. Και βλέπω ότι όλοι το έχουν παρουσιάσει έτσι. <σοφίλια> Άρα δηλαδή λε ότι και ο κάνει λάθο. Αλλά δεν είπα ότι κάνει λάθο ο άνθρωπος. Ε, α, ο Ντορίτο α... νομίζω... Κάτσε πέραν, ο Ντορίτο δεν έλεγε ότι... Συμφωνεί, θεωρεί λάθο το μπαν τη Έλληνα το τελευταίο. Ναι. ναι, και, και εγώ θεωρώ το τελευταίο μπαν ναι, ο... λάθος, λάθο. Αλλά δεν συμφωνώ μου... με τα προηγούμενα. Ναι, αλλά. Ναι, κοίτα, είναι μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει και το πόσο καλά λειτουργεί ο μηχανισμό άμενα του Twitch, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που είπα πριν. Θεωρώ Οκ, ότι... ε, okay. Η Έλληνα προφανώ έχει haters οι οποίοι την κάνουν report με οποιοδήποτε τρόπο βρουν, ok. Oh, oh, θεωρώ it, 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 ότι και αυτή άτομα. τη φορά έτσι έγινε. Δεν νομίζω ότι κάποιο από το Twitch βλέπει όλα τα streams και σου λέει, οπ, τι είπε εδώ πέρα. Οκ, α φάει μπάν Εκτό αν έτυχε να έχει κάποιον moderator, γιατί υπάρχει και αυτό έτσι, τα μεγάλα streams. Ε. Έχουν άτομα τα Έχουν οποία, άτομα άτομα τα οποία το είναι όντω το team. Τί... Ναι. Δεν ξέρω Α. ακριβώς τα νούμερα της Έλληνα Live, ας πούμε, αλλά. Ε, δεν ξέρω αν η Έλληνα Live ας πούμε, έχει τόσο πολλά άτομα για να το κάνει αυτό. Βέβαια, μπορεί απλά να τύχει, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι του Twitch είναι άνθρωποι. Μπορεί απλά να άνοιξε, να μπήκε στο LOL, να είδε μια μορφή κοπέλα και να σου λέει: θα μπορώ να παρακολουθήσω. Α, είναι στα αγγλικά κάθομαι. Και να άκουσε αυτό και να το ανέφερε σε έναν νότερό του. Αυτό είναι μια καθαρά ναι. προσωπική υπόθεση, βέβαια. Ε, υπά, υπάρχουν κάποια. Κάποιοι παράγοντε του οποίου δεν μπορούμε να του γνωρίζουμε. Δηλαδή και να. Πόσο να ψάξει πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί να ξέρει αν μπήκε κάποιο ο οποίο είναι μέσα στο team του Twitch. Θα πρέπει να έχουμε κάποιον... κάποιο contract. Uh, contact, συγγνώμη, μέσα από το Twitch για να το γνωρίζουμε αυτό. Συγγνώμη, η εκπομπή δεν είναι τόσο μεγάλη. Ούτε είμαστε τόσο μεγάλε οι το... για να το γνωρίζουμε. Ε, κοίταξε, η δικιά μου η άποψη πάντω, εν κατακλείδη, συνεχίζει να είναι αυτή είμαι εναντίον στο γεγονό ότι τι έκαναν μπαν για κάτι τέτοιο. Το θεωρώ τελείω χαζό. Πιστεύω ότι απόψει, ότι τέτοιε απόψει, διότι μιλάμε για άποψη. Αυτέ οι απόψει πρέπει να ακούγονται. Ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτέ, γιατί να μην ακουστεί η άποψη. Αλλά παράλληλα αυτά, μπορώ να καταλάβω τα δύο προηγούμενα μπαν τα οποία είχε φάει η Έλληνα. Μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονό ότι μετά από εκείνα τα πράγματα που είχε πει, το κανάλι τη ήταν ακόμα up προσωπικά. Η προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό. Τώρα, μετά από την άλλη, το θεωρώ και λίγο ατυχέ ότι ε, 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 θέλετε και μία, έχει καταλήξει να είναι η Έλενα μάρτυρα για την ε, ελεύθερη άποψη αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι η Έλενα είναι το άτομο το οποίο θα ήθελα να έχει αυτό το προνόμιο. Ε, ναι, απλά έχει την νομίζω λάθο. Κάνουμε περισσότερο. Μην το βλέπει στην πλευρά τη Έλενα ή τη Έλενα live, α πούμε. Δεν στην πλευρά του Twitch. Ε, η Έλενα live θεωρώ ότι ναι, αντικειμενικά δεν είναι κατά πιο. Α ε, ας πούμε friendly to watch κανάλια και είναι δεν είναι τη δικιάς μου εκτίμησης, ναι, προσωπική όχι, άποψη εντάξει, ναι, και δεν είναι και απαραίτητο παιδιά όλα τα κανάλια να είναι friendly to watch έτσι μην ξεχνάτε ότι η τάση oh, προ το εγώ. friendly to watch είναι που έχει φτιάξει όλο αυτό το κλίμα είτε μιλάμε για YouTube είτε μιλάμε για Twitch είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα στο να φοβόμαστε το τι θα πούμε ή γενικά η γενικα η Και αυτό φοράει όχι μόνο. Δεν είναι και την τηλεόραση, έτσι. Γιατί το Flame του Watch έχει μεγαλύτερο μερίδιο τη πίτα, άρα περισσότερα λεφτά. Οκ. Okay, το οποίο η mm -hmm. κάθε εταιρεία, το ξέρουμε όλο αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσουμε να υποστηρίξουμε ή να κατηγορούμε την Έλληνα. Να κάτσουμε να δούμε λίγο γιατί το Twitch το έκανε αυτό και κατά πόσο αυτό είναι λάθο. Νομίζω και, ότι και, και... οι τρει συμφώνουμε ότι ήταν λάθο που το έκανε αυτό το Twitch. Mm. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όντω ήταν λάθο. Δεν ξέρω, σκάμε τι, τι πιστεύει πάνω σε αυτό. Φυσικά, φυσικά και ήταν λάθο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι. Το community, το, 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 το όσον αφορά. Περίμενε, θα σου πω. Δεν το. Δεν το έχει εξάγει στο μυαλό μου. Το. Οκ, περιμένουμε. Το, 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 το ελληνικό community στο, στο Twitch. Παιδιά, είναι σκουπιδαριό. Είναι σκουπιδαριό. Δεν έχω παρακολουθήσει τίποτα. Αλλάξα μου τη γνώμη. Πέντε λεπτά. Τι είναι, πέντε λεπτά μόνο για να σου αλλάξει κάποιο τη γνώμη. Αυτό είναι. Γιατί να μπει καν στον κόπο. Μήμπ. σκάμ. Α, <σο> οκ, <Noah> ah, okay, τότε. Πέρι... Όταν... Όταν, βλέπω... όταν μπαίνω μέσα σφίουμε, στο Twitch, έτσι μια μέρα, απλά τυχαία. Και βλέπω τη... την ΑΒ που είχε έρθει στο στο ένα να χορεύει τσι... τσιφτετέ για μεθεσμένη σε Twitch. Και να είναι από κάτω όλο το Twitch μαλάκα στο στο, chat και, να... και να γράφουν. <λί tava> Είχαμε πει μαζί και τη βλέπαμε. Δεν έχει σημασία. Παίρνω παράδειγμα από αυτό. Ήξερα εγώ μια κοπέλα η οποία έκανε καριέρα από τον Χαγιάτε. Εντάξει, ξέρουμε ποιο είναι ο Χαγιάτ. Ξέρουμε κανεί δεν χρειάζεται να τα πάνε όλα. Ναι, ναι, μην, μην γυρίσουμε πάλι σε αυτά. Οπότε, ναι, λαθασμένα έφαγε. Λαθασμένα έφαγε μπαν από το Twitch. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Αλλά. Αλλά. Κάτι πρέπει να γίνει για. για τα σκουπιδάκια που έχουμε μαζέψει στο Twitch. Εντάξει, κοίτα, το θέμα είναι ότι. παιδιά που δεν θα γίνει κάτι γιατί αυτοί πουλάμε. Και το Twitch το θέλει αυτό. Απλά προφανώ για να μην του χαλάσει ποτέ η δημόσια εικόνα, γιατί η ευθύνη μια εταιρεία είναι πολύ σημαντική και μεγάλο κομμάτι του PR μια εταιρεία δεν μπορεί να ανεχτεί, ρε παιδί μου, και απ' την άλλη πολλά πράγματα. Σύνοτι πιέζονται από διαφημιστέ, έτσι. Γιατί προφανώ η μαμά Μαρία. Ε... Θέλει κάτι family friendly. Ναι, και δεν θα αφήσει το μικρό Γιωργάκη, ρε παιδί μου, να ε, δει. Ε, άκου, Μα άκου, άκου. υπάρχουν συμφέροντα πίσω από το Twitch. Προφανώ είναι μια εταιρεία, μια εταιρεία, ο σκοπό τη είναι να βγάλει χρήματα. Αυτό είναι ο σκοπό μια εταιρεία. Δεν είναι ούτε να έχει, ε, να είναι εναντίον τη λογοκρισία, ούτε να προμοτάρει κάποια εικόνα. Αυτό το οποίο, η μόνη εικόνα που μοιάζει μια εταιρεία, είτε αυτό είναι YouTube, είτε είναι Twitch, είναι να βγάλουν χρήματα. Αυτό είναι το, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να το ξεχνάμε. Το ότι δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε και σκοπό mm. να προμοτάρει μια εικόνα οποιαδήποτε πλατφόρμα εκτό κι αν τη φέρει χρήματα. Άρα, άρα ε, το, το κύρο του Twitch είναι το meme με τον Drake. Ωραία. Που στην πρώτη εικόνα, ρε παιδί μου, είναι ο Drake και, και το βίντεο, το, το live stream τη αυτή τη τύπη που χορεύει τη Τσεφτετέγια και είναι η Drake, όχι όχι όχι, 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 όχι. Και από κάτω η Έλληνα να μιλάει για, τη βιολογία και να είναι ξέρω εγώ Drake Ναι, okay, θα το πανάρουμε ναι. Μου αρέσει που κλείνουμε το επεισόδιο με μήνυμα. Μα, μαλακα, αυτό είναι το κύριο του, Twitch. Άμα δηλαδή, σύμφωνα με όλα αυτά που, τα, οποία ακούγονται αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα και πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, α πούμε, παρά έξω, αυτό είναι το κύριο του. Δηλαδή, αφού είναι, ξέρω εγώ, ξεμπανάριστε κόμενε που χορεύουν τι θετέγγε του Twitch και μπανάρουν, ξέρω εγώ, κοπέλε, οι οποίε. Ναι, κοπέλε. Γκόμενε, που λένε ξέρω εγώ πράγματα ότι α, ξέρει κάτι υπάρχουν δύο φύλλα. Οκ. Okay. Bun. Εντάξει, εκτό. Θα... εκτός... Αυτό για μένα είναι το κύρος, έτσι. Αυτό, αυτό, δείχνει το κύρος. Γι' αυτό δεν ναι, συμπαθώ okay. το, α, το α, Twitch. Πα, πατρινέ, για πες εσύ έτσι ένα τηλεύθερο για να πάμε προς ναι, το κλείσιμο, Ναι, για το διότι... κλείσουμε. ναι, ναι. Απλά, ρε παιδί μου, οκ, okay, έχει μια μεγάλη λογική αυτή. Απλά, okay, μην ξεχνά ότι πολλές φορές όταν κάποιο έχει κάνει πολλά λάθη, περιμένει mm. περιμένεις έστω και το μικρό σαν δικαιολογία Ωστε να τον διώξει την πλατφόρμα. Ε, Σα λέω, σε... θεωρώ λίγο ακραίο να κάθω ο και να παρακολουθεί την Έλληνα Live. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έγινε όμω. Εγώ και... εκεί. Εγώ και... πιστεύω και... ότι ήταν μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Δηλαδή η Έλληνα Live για κάποιο λόγο είχε φάει δύο προηγούμενα μπαν και απλά τώρα την κάνανε mass report ω ως... Κά, κάποιοι, χωρί να μπορούμε να ξέρουμε ψήκη για ποιο λόγο. Και το Τίτ ήταν σε φάση, OK έχει φάει δύο report, OK είπε αυτό το οποίο είναι. Ξέρω εγώ, α πούμε, πούμε. Ναι, ναι στου ναι, ναι. όρου χρήση του Twitch, γιατί το θεωρούσα ω hate speech. Οπότε, op, ευκαιρία να διώξουμε αυτό το άτομο το οποίο θεωρητικά χαλάει την εικόνα του Twitch ω προ τρίτου. Αυτό νομίζω ότι είναι πάνω κάτω, ρε παιδί μου, πρακτικά. Εξαιρετικά. Εγώ λέω να το αφήσουμε εδώ και σε αυτό το σημείο εσεί τι σκέφτεστε για οποιοδήποτε από τα τρία θέματα για τα οποία μιλήσαμε. Επίση, θα έχω προσπαθήσει να βάλω κάπου εδώ πέρα timestamps ώστε να είμαστε σίγουροι για το και να είστε και εσείς σίγουροι για το ποιο από τα τρία θέματα θέλετε να δείτε κατευθείαν πηγαίνετε στην περιγραφή πατάτε, πηγαίνετε εκεί πέρα κατευθείαν να ακούσετε τις απόψεις μας πάνω σε αυτό το θέμα Πατρινέ, να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί μα, ο Πατρινό κύριε και, και παρουσιαστής Πάει ευχαριστώ. πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα και, και για την πρόσκληση. Εξαιρετικά. Και ο έτερο συμπαρουσιαστή, ο Σκάμπαγκ. Ε, Λακωνικό. Αυτά... <χειρότερο> 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 ε, <χειρότερο> ε, <χειρότερο> ναι. <χειρότερο> Ο Σκάμπακ. Ε. <χειρότερο> και φυσικά να ευχαριστήσω και εσά που παρακολουθήσατε ένα ακόμα Ένα και ένα ανοίγει παρένθεση και άλλο ένα κλείνει παρένθεση. Καλή σα συνέχεια και γεια σα.